Γεια σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και μόνοι μας θα είμαστε, διότι 2.186 κρούσματα εκεί που αναθαρίσαμε κακώς κάκιστα με κάτι 1055-1044 που είδαμε νωρίτερα μες τη βδομάδα, γιατί είχαν γίνει 7.000 τεστ, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, στα 7.000 και πολλά είναι αυτά που βρήκαμε. Μη σας τα πολυλογώ. Τα ξέρετε, ξανά είμαστε στα 2000 κάτι. Πάλι είναι, οι ραφές έχουν τσιτώσει στις ΜΕΘ, στις εντατικές, γενικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπερ σημαίνει, τι σημαίνει, ξεχάστε και εστιάσεις, ξεχάστε και ποτάρες, ξεχάστε και πολυκαταστήματα γιγαντιαία και τέτοια. Θα μας ανοίξουν, προσέξτε τώρα, κομμωτήρια, το ακούω γιατί είμαι πολύ ωριακά. Πολύ, πολύ, πολύ ωριακά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω η ρίζα που έχει φτάσει. Θα ανοίξουν κάποια εποχιακά καταστήματα, γιατί και τι να τα κάνουν όλα αυτά τα φωτάκια και τους ταράνδους και τα έλατα οι άνθρωποι, να μην πω τι θα τα κάνουν, πρέπει κάπως να τα πουλήσουν, και κάποια μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου. Στα οποία οι περισσότεροι εξ ημών δεν είναι ότι εγώ θα πάω να στριμωχτώ, καταλαβαίνετε τώρα. Από την άλλη, πολύ μικρή παρένθεσούλα. Δεν είναι ότι θα παραγγείλω και πάρα πολλά πράγματα online, διότι ονόματα δεν θα πω, οικογένειες δεν θα θίξω, αλλά πλην ελαχίστων πολυεθνικών κυρίως εξαιρέσεων courier, εταιριών courier, οι υπόλοιποι πραγματικά από την προηγούμενη καραντίνα μέχρι τώρα που έχουν περάσει τόσοι μήνες έχουν κάνει ακριβώς ό,τι είχε κάνει περίπου και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, με την ίδια λογική βλέπεις το μηχανάκι από κάτω να σου βαράει το κουδούνι, να φεύγει σούμπιτος έχοντας απλά κολλήσει την ειδοποίηση, δεν είχε πακέτα ποτέ, το είδα με τα μάτια μου, τίποτα δεν είχε. Είχε μόνο χαρτάκια. Πέραγε, βάραγε τα κουδούνια σαν φάρσα, κόλλαγε το χαρτάκι, έτρεξα εγώ σαν τρελή να του πω, κύριε, κύριε, εδώ είμαι. Γιατί ξέρεις τι σου λένε, δεν σας βρήκαμε. Τι δεν με βρήκες, άνθρωπέ μου, πάνω είμαι. Καραντίνα έχουμε, πού να είμαι. Και μετά παίρνει τηλέφωνο στις εταιρείες, α, η πολιτική μας είναι, μία φορά το φέρνουμε το πακέτο. Μα δεν το φέρετε καμία. Μία φορά το φέρνουμε το πακέτο. Να έρθετε να περιμένετε. Πας εσύ λοιπόν εκεί, σαλιγκάρι ουρά λες και δίνουν δωρεάν, δεν ξέρω, Σανέλ. Και πάρα πολύ μεγάλη προστασία στη δημόσια υγεία αυτό. Τεράστιο έργο να περιμένουν 300 άνθρωποι στην ουρά. Εάν θέλετε ένα tip από ένα χαροκαμένο εδώ πέρα με τις εταιρείες courier, θα κάνετε το εξής. Ναι, παλιακή μέθοδος, αντικαταβολή και μόνο. Γιατί η εταιρεία πρέπει να φέρει το πακέτο, μην τις μείνει στα χέρια για να πάρει τα λεφτά. Διαφορετικά δεν έχετε ελπίδα. Ξεχάστε το. Κλείνω αυτή την πολύ πονεμένη παρένθεση. Επομένως, μας βλέπω καλοχτενισμένους, έτσι τεπεριπημένους και κουρεμένους σε Zoom, να κάνουμε τσιντσίν με τους φίλους μας, γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπω, παιδιά μου, να γίνεται. Ωστόσο, όσο εδώ εμείς έτσι βουλιάζουμε στη μαύρη μαυρίλα μας, μέχρι κάποια στιγμή να αρχίσουμε και εμείς να εμβολιαζόμαστε, θα φτάσουμε και σε κάποια καλά νέα πιο μετά. Θέλω να θα σας βάλω ένα αποσπασματάκι τραγουδιού αρχικά για να καταλάβετε πού θα το πάμε. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino. Τα λέει η συνονόματη τραγουδίστρια, parole, parole, parole. Διότι η εβδομάδα που μας πέρασε, το δεκαήμερο θα έλεγα, είχε πολλά λόγια και πολλά λάθος λόγια. Και κυρίως ήταν από την πλευρά την κυβερνητική, ας πούμε, παράταξη εν γέννη. Και εγώ, ως podcast, δεν είμαι πολιτικοποιημένο, έχω δύο ιδεολογίες απόψεις, αλλά πραγματικά τις δηλώσεις, τις λάθος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, θα τις αναφέρουμε από όπου και αν προέρχονται και θα τις καταγγέλουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με αγαπημένο Άδωνη, ο οποίος πανηγύρισε, λες και ήταν σε Μουντιάλ, το ότι νικάμε, αδέρφια, το Βέλγιο. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο, έτσι να ξυπνήσετε, γιατί μην τυχόν και έχετε γλαρώσει, θα ξυπνήσετε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, Ιρλανδία, 406 εκατομμύρια, παρακαλώ. Ελλάδα 125 εκατομμύρια. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε, κύριε Πανδημητρίου. Το πανηγυρίζουμε, κύριε Πανδημητρίου. Εγώ ότι κυβερνάμε μια χώρα που μου φαίνεται είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Φυσικά και θα πανηγυρίσει. Δεν θα πανηγυρίσει που κερδάμε το Βέλγιο, κερδάμε αδέρφια. Ακούστε να δείτε, ακόμα και αν είχε μία βάση λογικής, δηλαδή ότι μπορεί και να κερδάμε, όλα αυτά τα νούμερα, by the way, είναι πολύ σχετικά. Δηλαδή το τι συγκρίνεις
Είναι πολύ σχετικό. Συγκρίνεις μέρα, συγκρίνεις ημερήσια κρούσματα, συγκρίνεις διασωληνωμένους, συγκρίνεις σύνολο πανδημίας, μήνα. Δηλαδή είναι τα analytics που λέμε αυτού του κορονοϊού, πολύ σχετικές έννοιες. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη ντροπή να πανηγυρίζεις όμως έτσι και να ορίεσαι. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μας. Ο κύριος λοιπόν Χρυσοχοίδης μας αποφάσισε όταν του είπανε για τη μέρα του Πολυτεχνείου πώς έγινε και ήταν όλα τα μάτς συγκεντρωμένα χωρίς μάσκες, είδα και κάποια selfie βγάζανε τα παιδιά εκείνη την ημέρα και του είπαν ότι αυτό είναι ωραίο για τη δημόσια υγεία, είναι ωραίο παράδειγμα αυτό που δίνεται, δεν κινδυνεύουν οι αστυνομικοί. Είπε λοιπόν ότι ο ιός μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους, δεν μεταδίδεται έξω στην ατμόσφαιρα. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, α, δεν μεταδίδεται έξω στην ατμόσφαιρα, του χαζού η λογική. Γιατί τότε, ας πούμε, είχατε απαγορεύσει τις πορείες, αν και αυτοί τηρούσαν τις αποστάσεις. Θέλω να πω, δύο μέτρα και δύο σταθμά δημοσίως δεν συμφέρουν κανέναν. Ειδικά από τον Υπουργό, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το να φροντίζει να μην συνοστιζόμαστε σε πλατείες, σε πορείες, οτιδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να λες, αγαπητέ μου κύριε Χρυσοχοίδη, αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι δημοσίως δεν μεταδίδεται ο ιός, διότι μεταδίδεται, by the way, άμα δεν τηρήσεις αποστάσεις. Συνεχίζω. Ερχόμαστε στον κύριο Κικίλια. Γιατί? Για ακούστε λίγο. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη. Και έχει πρόβλημα όλος ο νομός και πιέζεται λόγω διασποράς του κορονοϊού. Και προφανώς πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, το λέω για μία ακόμη φορά, πώς αντιμετωπίσαμε τους υγειονομικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα το τελευταίο 1-2 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στη Δράμα. Δεν φταίει λοιπόν το νοσοκομείο της Δράμας, φταίει η πόλη της Δράμας. Δεν φταίει που είναι γεμάτο και η διοικητής του νοσοκομείου βγήκε εκεί από την παιδιά, έχουμε τερματίσει γιατί και το μισό μας προσωπικό έχει αρρωστήσει κτλ. Φταίει η πόλη της Δράμας, ολόκληρη, γιατί δεν τηρούν αυτά που πρέπει να τηρούν. Το οποίο επίσης το ακούω. Επίσης το ακούω. Ναι, βλέπω πάρα πολλές ανεύθυνες συμπεριφορές κι εγώ. Αλλά δεν είναι μία δήλωση που κάνεις ότι δεν φταίει το νοσοκομείο, φταίει η πόλη. Φταίμε κι οι δυο. Για να ελαφρύνω το κλίμα. Καλά το πήγα. Καλό τόνο. Το έχω να μπω σε κανένα reality εγώ. Πιο ασφαλής θα είμαι εκεί μέσα. Θα συνεχίσω. Έχουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας. Ο οποίος χρησιμοποίησε την πολύ προσφυλή μου λογική, όταν ήμουν παιδί βέβαια, κυρία Γεραπετρίτη μου, που έλεγα το γνωστό ότι αν το μπουζούκι είναι όργανο και ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Είπε λοιπόν ότι αν είχαμε 5.000 μεθ, θα είχαμε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών λόγω αθνητότητας. 50%. Δηλαδή, τώρα που δεν έχουμε πολλές μεθ, έχουμε λιγότερους νεκρούς. Αν είχαμε πολλές μεθ, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς. Και έρχομαι εγώ να προσθέσω, αν δεν είχαμε νοσοκομεία, δεν θα είχαμε ασθενείς. Αν δεν κάναμε τεστ, δεν θα υπήρχε ο κορονοϊός, δεν θα είχαμε κρούσματα. Και άμα με αυτά τα δεδομένα προχωράμε, θα ανοίγαμε αύριο όλα τα μαγαζιά. Θα μέναμε πολύ λίγοι στο τέλος. Ενδεχομένως να γινόμασταν και πολύ πλούσιοι τόσοι λίγοι που θα μέναμε. Δεν καταλαβαίνω το πώς το λέει, αλλά εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Στο ότι πρέπει να προσέχουμε το δημόσιο λόγο μας. Γενικότερα. Καταλαβαίνω ότι είναι όλοι στα ταβάνια, πυγμένοι, μπορεί να έχουν κακιά στιγμή, αλλά είναι πολλές λάθος δηλώσεις. Για τόσο μικροχρονικό διάστημα που έχουμε να τα πούμε. Όμως, λίγες είναι δηλώσεις που έχουν σχολιαστεί όσο. Ακούστε λίγο και θα ίσως μπείτε στο κλίμα. Έχει να κάνει και εμάς τον Μάρτιν. Αγαπημένος αντιδήμαρχος Αθηναίων, κύριος Μακρόπουλος, εγώ αγνοούσα την ύπαρξή του, να σας το πω αυτό. Και βγήκε λοιπόν στο Facebook ο κύριος Μακρόπουλος, Νικόλαος Μακρόπουλος, και έγραψε με μια ωραία φωτογραφία του εαυτού του με ποσέτ, Άστον Μάρτιν και δέντρα. Και είπε: νοσταλγώ το ωραίο μου σπίτι στο Μπάντεν-Μπάντεν, που λόγω πανδημίας δεν μπορώ να πάω. Μα πιο πολύ νοσταλγώ την αγαπημένη μου Άστον Μάρτιν. Ελπίζω τα Χριστούγεννα να καταφέρω να βρεθώ εκεί και φυσικά να ταξιδέψω λίγες ώρες με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο στην απερίγραπτη γαλήνη του Black Forest, του Μέλλον Δρυμού. Τι να πω. Όχι, πες μας τι να πω. Θέλω να καταλάβουμε κάτι. Δεν είναι πρόβλημα, γιατί δεν είναι ταξικό το ζήτημα, παιδιά. Εντάξει. Ναι, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι πιο πλούσιοι από εμάς που ζουν καλύτερα από εμάς. Οκ, δεν τους μισούμε γι' αυτό. Πρώτον, δεν είναι πρόβλημα που έχει σπίτι στο Μπάντεν-Μπάντεν, που έχει Άστον Μάρτιν και που θέλει να την κινήσει και να την πάει βόλτα στο Μέλλον Αδρυμό. Κανένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Είναι λάθος το timing. Είναι λάθος η στιγμή που επέλεξε ο James Bond της καρδιάς μας και της Αθήνας να τα πει αυτά τα πράγματα.
Εάν έλεγε απλά θα πάω στο εξοχικό μου, δεν θα τον κράζανε. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν λίγο προκλητική αυτή η δήλωση, διότι συμπεριέλαβε όλο αυτό το lifestyle που θέλει, την ώρα που κάθε κακομοίρης προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτή τη χώρα. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ να επιβιώσει σε αυτή τη χώρα. Και by the way, κύριε Μακρόπουλε, δεν νομίζω να μπορέσετε να πάτε στο Baden-Baden. Εδώ. Και εσείς θα κοιτάτε την Aston Martin με Zoom. Δεν ξέρω, έχετε κάποιο φίλο εκεί, κάποιον επιστάτη στο σπίτι σας, να σας τη δείξει. Δεν το βλέπω να μπορείτε να πάτε. Εκτός αν μπορώ κι εγώ να πάω, άμα θέλω, στο Μέτσοβο. Άμα με αφήνουν, θα με αφήσουν να πάω. Δεν νομίζω. Και ερχόμαστε τώρα, αν θεωρούμε ότι αυτό ήταν λίγο άτοπο, του κυρίου Μακρόπουλου ή Aston Martin, πάμε λίγο. Θα καταλάβετε τώρα με αυτό που θα σας βάλω, πού θα πάω. Θα πάω προς Πάρνηθα. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βάρη. Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Θέλω να σας πω ότι το ηχητικό, τυχαία, το συνειδητοποίησα αφού το επέλεξα, αναφέρεται και σωστό όνομα. Εντάξει, δεν εννοούμε κάτι, δεν χαρακτηρίζουμε τον Πρωθυπουργό με το ηχητικό που βάλαμε, απλά είναι η φάση ροδοτσαντακέκο, πάνα, καμικάζι, αγάπη μου, βασικά καλησπέρα σας, τι εννοώ. Βρέθηκε λοιπόν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πάρνηθα για να κάνει ποδήλατο. Και εκεί βρήκε κάποιους μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, πόζαρε λοιπόν μαζί τους έτσι σε παράταξη, κοντινά, χωρίς μάσκες, μέχρι και το Πολίτικο, που είναι μια πολύ έγκυρη ειδησιογραφική πλατφόρμα. Αναφέρθηκε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας πιάστηκε να μην τηρεί τους κανόνες υγιεινής και προστασίας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Για το οποίο θέλω να σας πω τι είπε ο κύριος Πέτσας, βασικά να ακούστε τι είπε ο κύριος Πέτσας. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά, δεν ξέρει κανείς από πού να το πιάσει αυτό το θέμα. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός γιατί είναι ανθρωπινός. Ο κύριος Πέτσας είπε λοιπόν ότι τα βάζουμε με τον Πρωθυπουργό που είναι ανθρώπινος και έλεος κάπου, έλεος ανθρώπινος είναι ο άνθρωπος. Και εκεί που εσύ κάθεσαι σπίτι σου και αναρωτιέσαι και λες, ρε γαμώτε, εγώ τι έχω κάνει λάθος και δεν μπορώ να πάω στην Πάρνηθα γιατί θα με σταματήσουν κάπου στην Κηφισίας και θα μου πού πάτε κυρία μου και θα πω εγώ έξι. Και θα μου τι έξι. Έξι, έξι, πάω για προσωπική άθληση. Και γιατί είστε εδώ που μένετε Νέα Σμύρνη? Θέλω να πάω στην Πάρνηθα. Ποια Πάρνηθα, κυρία μου? Έχουμε πει να βγαίνετε γύρω-γύρω τη γειτονιά. Μα ο Τρακόσα. Έτσι θα γίνει. Ωραία. Ο κύριος Άδωνης όμως, και θα φάτε και δεύτερο Άδωνη σήμερα, έχει άλλη γνώμη. Ερωτώ. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, όχι ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Έλληνας πολίτης, εάν πάει για γυμναστική, κάνει το μήνυμά του και δει πάω για άθληση. Mm-hmm. Την ώρα που κάνει την άθληση, υποχρεούται να φοράει μάσκα? Όχι. Για άθληση, όχι, βέβαια, κύριε, πάμε στη γειτονιά μας, όχι στην Πάρνηθα, κύριε Υπουργέ. Για άθληση, δεν μου λέτε κύριε Ανασοπούλου, όλο αυτό το κόμμα που είναι στην Πάρνηθα εξαρτώει κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο και κάθε απόγευμα από τη γύρω-γύρω τα βασιλικά κτήματα πηγαίνει. Άρα επιτρέπετε να πάμε όλοι στην Πάρνηθα το Σαββατοκύριακο, να το πείτε κύριε Υπουργέ, να το ξέρουμε. Να κάνεις άθληση και στην Πάρνηθα και στο Λατόι. Μπορούμε δηλαδή όλοι να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, να στείλουμε έξι και να πάμε στην Πάρνηθα. Πέρα από αυτό που λέτε κύριε Υπουργέ, λέμε αυτό δεν θεωρείται συνοστισμό τώρα. Είναι γεμάτη η Πάρνηθα από κόμμα που πηγαίνουν μέσα στο δάσο. Και καλά κάνουν και πηγαίνουν. Άλλο ρωτάμε τώρα. Κανείς δεν είπε να μην κάνουμε άθληση. Το ανάποδο είπαμε να κάνουμε. Σας είπα προηγουμένως. Μία δουλειά. Μα δεν μας απαντάτε. Απαγόρευση της κυκλοφορίας, κύριε Υπουργέ. Σας είπα προηγουμένως. Κύριε Άδωνη και αγαπητοί ακροατές αυτού του podcast, εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω και θα πηγαίνω στην Πάρνηθα και στο Τατόι που λέτε για άθληση. Αντί όμως να δείχνω το 6 μου και να παίρνω τα 300 μου από τον εκάστοτε αστυνομικό που θα με σταματήσει, θα έχω σωσμένο στο YouTube τη δήλωσή σας και με το που θα μου πει ο αστυνομικός που πάτε κυρία μου στην Πάρνηθα, γιατί κυρία μου και θα ετοιμαστεί να με γράψει, θα το βάζω στη διαπασόν να το παίζω. Γιατί σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη, όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάμε στην Πάρνηθα. Πέραν όμως των ποδηλατικών, πέραν, εντάξει, υπήρχε και αυτή η φάση που η Μαρέβα καβάλισε εντούρο, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η Μαρέβα Μητσοτάκη, καβάλισε εντούρο και έφυγε μαλλιά, έτσι. Γιατί τη μαύρη μου αλήθεια θα το πω, εντυπωσιάστηκα, δεν τη στόχα. Περίμενε κανείς ότι η Μαρέβα θα καβάλισε εντούρο και θα φύγει κιόλας. Δηλαδή, στην περίπτωσή μου, το viral δεν θα ήταν το ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη έκανε
εντούρο στην Πάρνηθα που απαγορεύεται γιατί είναι δρυμός και τα λοιπά, γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Αλλά γιατί θα είχα στουκάρει το πρώτο δέντρο που θα είχα βρει μπροστά μου και το viral θα είχε γίνει για πολύ διαφορετικούς λόγους από αυτό. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, όλες αυτές τις δηλώσεις, τα τοπήματα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ο λόγος που τα ακούγονται όλα αυτά είναι γιατί θέλω να πω αυτό που λέγαμε, you lead by example, διοικείς δια του παραδείγματος. Άρα πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει εσύ εννοεί η κυβέρνηση, εννοεί η υπεύθυνη, εννοεί οι γιατροί, εννοώ οι εκπρόσωποι. Πρέπει να είσαι πολύ φιδωλός και προσεκτικός στις δηλώσεις σου και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην δημόσια εικόνα σου. Γιατί διοικείς αυτή τη στιγμή ένα λαό πάρα πολύ ταλαιπωρημένο, πάρα πολύ περιορισμένο, που προσπαθεί στην καθημερινότητά του να μείνει και ψυχολογικά υγιής, ψυχικά υγιής, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Οπότε λίγη προσοχή δεν βλάπτει. Όχι, κύριε Πέτσα μου, δεν τα βάζουμε με τον Πρωθυπουργό γιατί είναι ανθρώπινος. Να παραμείνει ανθρώπινος και τσουρέκια να πάρει. Εγώ δεν έχω θέμα με αυτά. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Είναι θέμα όμως διαχείρισης δημόσιας εικόνας. Ένας επικοινωνιολόγος να βρεθεί να του πει λίγο να το σώσουμε, λίγο να το μαζέψουμε. Δεν είχαμε όμως μόνο λόγια. Αυτό το δεκαήμερο που πέρασε. Είχαμε και κάποιες συλλήψεις. Πάλε λίγο μας τώρα να ακούσουμε. Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες στη καρδιά. Πιάσανε τον Νότι. Συνελήφθη ο Νότης Φακιανάκης. Συνελήφθη μαύρη νύχτα. Με άδεια που ήταν μαύρη νύχτα έξω, έχει δική άδεια. Δεν έφαγε 300 πρόστιμο, όμως βρέθηκε στο αυτοκίνητό του ένα όπλο για το οποίο είπε ότι είχε άδεια και είχε λήξει μέσα στον κορονοϊό. Είχαμε κορονοϊό το 16-17, γιατί μάλλον τότε είχε λήξει αυτή η άδεια, όπως μεταγενέστερα αποδείχθηκε, και το όπλο της άδειας το είχε ήδη παραδώσει, αλλά αυτό δεν ξέρει κανείς τι είναι όπλο. Ε? Δεν είχαμε κορονοϊό το 2016. Βρέθηκε ένα τέιζερ. Αν δεν ξέρετε τι είναι το τέιζερ, είναι αυτό σε αμερικανικές ταινίες και σειρές που ρίχνει τον ηλεκτρισμό και ακινητοποιεί το. Του φαράς ηλεκτροπληξίες, το οποίο δεν ήξερε ότι είναι όπλο. Γιατί μπορεί να έχεις ένα τέιζερ, να το κάνεις τι, φωτορυθμικό? Ξέρεις πολύ καλά τι είναι και μάλλον είναι όπλο. Και βρέθηκαν και κάποιες κοκαίνες. Όχι πολύ, 2 γραμμάρια. Και όπως είπε ο δικηγόρος του, δεν ήταν 2 γραμμάρια. Ήταν 1,5 γραμμάριο με τη συσκευασία. Οπότε να είμαστε ακριβολόγοι. Αυτό το 1,5 γραμμάριο με τη συσκευασία, ο Νότης, όταν το βρήκανε οι αστυνομικοί, είπε, είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι αυτό που νομίζετε. Είναι δικό μου. Μετά είπε ότι δεν είναι δικό του. Και έδωσε, λέει, όπως είπε ο δικηγόρος του, επαρκείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε εκεί. Και μετά ο ίδιος δικηγόρος, το οποίος ξέρετε όλοι ποιος είναι, φαντάζεστε, ο κύριος Κούγιας, είπε ότι είναι ίσως κάποιο διάσημο φίλου του που παρέπεσε στη θέση εκεί που το βρήκανε και ο ίδιος ο κύριος Φαγιανάκης δεν είχε ιδέα, μαύρη άσπρη θα έπρεπε να πω, για το πώς βρέθηκε εκεί αυτό. Και αν με ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο, μην είστε τίποτα αφελείς, βγάλτε αλάρμ, σταματήστε κάπου και ψάξτε λίγο από κάτω από τις θέσεις, αν έχετε διάσημους ή και άσημους φίλους. Μην βρούνε τίποτα 1,5 γραμμάριο μαζί με τη συσκευασία εκεί. Φυσικά το Twitter εκεί γλέντισε. Έτσι. Γλέτησε διότι από το μια μυτιά σου μόνο φτάνει, από το είσαι ένα πιστόλι. Δηλαδή και αυτός ο Χριστιανός έχει πει πολλά τέτοια πράγματα, πολλά που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν. Γλέντι έγινε στα social media. Εγώ θέλω να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό που έγινε σχετικά ειδικά με την κοκαίνη, τύπου σαν πιάσαν τον Αλ Καπόνε, ήταν λίγο υπερβολή. Και προσωπικά εμένα το πρόβλημά μου με τον Νότι Φακιανάκη είναι ότι όσο τραγουδούσε μια χαρά, να θυμηθούμε τις χρυσές εποχές με τα τραγούδια του, το μεγάλο μου πρόβλημα με τον Νότι Φακιανάκη είναι οι ιδέες του. Και το ότι μαζί με αυτές τις ιδέες έχει μέσα στο αυτοκίνητο του όπλα και τέιζερ. Αυτά εμένα με ενδιαφέρουν σαν σύνδεση, περισσότερο από το 1,5 γραμμάριο με τη συσκευασία. Και μια και λέω για ιδέες, μια ιδέα και δικηγόρους, μια μεγάλη ιδέα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο New Yorker, ψάξτε το, διότι ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, και στην Αμερική ακόμα μετράνε, αλήθεια σας το λέω, σε κάποιες πολιτείες ακόμα μετράνε, έχει ξεχαστεί.
Έχει βγει ο Biden. Έχει νικήσει ο Biden. Μετράνε. Ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, λοιπόν, ο οποίος από παμέγιστος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος μάλιστα μετά την 9η, το 9-11, μετά τους δίδυμους πύργους, είχε 80% δημοτικότητα στην πόλη του. Θεωρείται υπόδειγμα δημάρχου. Είχε καθαρίσει τις μαφίες, τους γκάγκστερ από τους δρόμους και μετά μωράθηκε, ξεμωράθηκε προφανώς. Πήγε με το μέρος του Τραμπ και το αποκορύφωμα είναι ότι ξέβαψε. Ξέβαψε. Ήταν κάπου, έδινε μια δήλωση, δεν θυμάμαι, έλεγε για το Wisconsin, έλεγε την Πενσιλβένια, δεν ξέρω ποια πολιτεία ταλαιπωρούσε πάλι, αλλά ίδρωσε, δεν είχε βάλει σταθερή έτσι βαφή και άρχισε και ξέβαφε ο άνθρωπος. Του τρέχανε καφέ ζουμιά από τα αυτιά. Του τρέχανε, δηλαδή αυτό το άρθρο στο New Yorker αλήθεια, αξίζει πολύ τον κόπο να το ψάξετε, είναι πως ο Ρούντολφ Τζουλιάνι έφτασε από ο αγαπημένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε αυτόν που ξεβάφει. Λέγοντάς σας τώρα για δικηγόρους, να αναφέρω κάπου εδώ, θα πούμε και άλλη σειρά στο τέλος να προτείνουμε, αλλά να αναφέρω κάπου εδώ ότι αυτή την περίοδο βλέπω και το συστήνω ανεπιφύλακτα το Better Call Saul με το δικηγόρο από εκεί μου ήρθα για να καταλάβετε. Και λέγοντάς σας για το Better Call Saul που είναι μια φοβερή σειρά, την έχει στο Netflix 4-5 σεζόν αν δεν κάνω λάθος και συνεχίζεται. Θέλω να σας πω για κάτι που είδα και έχω ξετρελαθεί. Έχω ένα θέμα. Εγώ την τηλεόραση τη θεωρώ ένα απόσπαστο κομμάτι και του σαλονιού. Εγώ έχω και στο πνοδομάτιο. Μερικοί διαφωνείτε, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω παντού τηλεόραση, την αγαπώ. Με ενοχλεί όμως αισθητικά. Με ενοχλεί η μαυρίλα, ειδικά στις πολλές ίντσες που πια όλοι έχουμε. Εκεί ένα μαύρο πράγμα μέσα σε ένα δωμάτιο. Και τα καλώδια. Τα καλώδια τα συχαίνομαι στη ζωή μου. Θα το καταθέσω εγώ εδώ. Όταν όλα είναι πια wireless ή αόρατα, θα είναι η ευτυχία μου η ίδια. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είδα ότι η Samsung έχει βγάλει δύο νέες τηλεοράσεις. Εγώ έχω κολλήσει ιδιαίτερα με τη μία, η οποία λέγεται The Frame και η οποία κρεμιέται στον τοίχο σαν κάδρο. Γι' αυτό λέγεται frame. Έχει frame, έχει κάδρο γύρω-γύρω, κορνίζα. Και όταν είναι κλειστή, αντί να είναι μαύρη, έχει μία λειτουργία art mode, καταλαβαίνετε ότι έχω τρελαθεί, που μπορείς να έχεις έναν κανονικότατο πίνακα. Degas, Monet, θέλετε Van Gogh, ό,τι θέλετε μπορείτε να έχετε. Μοντέρνους, διαλέγετε από μουσεία. Δηλαδή ξαφνικά εγώ μπορείς στο σαλόνι μου να έχω κάθε μέρα ένα πίνακα που μου αρέσει αντί για το μαύρο κουτί. Ξέρω να σας πω πολλά τεχνικά, όχι. Μπορώ να βρω τον άνθρωπο να σας πει τα τεχνικά. Τον βρήκα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Μάνο Μπαχλιτζανάκη, retail manager και master trainer της Samsung, να μας πει και για τη The Frame, αλλά και για τη The Serif, είναι η άλλη τηλεόραση της Samsung που σας ανέφερα ότι είναι δύο, η οποία μάλιστα The Serif έχει σχεδιαστεί στο Παρίσι και για εμάς τους design freaks είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Επειδή όμως εγώ είμαι παντελώς άχρηστη να σας μιλήσω για τα τεχνικά, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, πάμε να μας τα πει ο Μάνος. Μάνο Μπαχλιτζανάκη, retail manager και master trainer στη Samsung, γεια σου. Γεια σας, γεια σου Μίνα. Έκανα ένα πρόλογο γιατί τρελάθηκα και έπρεπε να βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Είδα τη frame και έχω τρελαθεί. Διότι, κοίταξε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όταν, ας πούμε, έψαχνα αυτοκίνητο για να με νιώσεις λίγο, είχα διάφορους γύρω-γύρω που μου λέγανε αυτά τα ανταλλακτικά, οι μηχανές, και εγώ τους έλεγα, παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει, δεν πλησιάζω προς το αυτοκίνητό μου και δεν το βλέπω να το ερωτεύομαι κάθε φορά, δεν το θέλω. Έτσι, έτσι. Το ίδιο λοιπόν σύνδρομο είχαμε τις τηλεοράσεις, αλλά δεν είχα δει ποτέ λύση. Όμορφες. Είναι όλες, αλλά σαν τηλεοράσεις. Και μετά ήρθε η frame και η serif. Τι κάνατε? Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είναι η lifestyle σειρά της Samsung, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι κυκλοφορεί εδώ και δύο χρόνια στην Ευρώπη. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποφάσισε φέτος, τον Ιούνιο, να την λανσάρει στην αγορά. Είναι δύο εντελώς ξεχωριστές προσεγγίσεις στον όρο που εννοούμε όταν λέμε τηλεόραση. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Μίλησέ μου, είναι αυτό που θέλω να πω, που ήσουν τόσα χρόνια. Αυτό θέλω να τις πω, τις frame. Είναι ερωτεύσιμα προϊόντα. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Τιμώ το γυναικείο φύλλο, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση το γυναικείο φύλλο έχει τον πρώτο λόγο, διότι συνήθως η τηλεόραση είναι ανδροκρατούμενη ιστορία. Ενέρεση, Μάνο. Εδώ είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Πραγματικά κλέβουν τα βλέμματα και όλο το feedback που έχουμε πάρει από την αγορά μας λέει αυτό. Ότι όπου τις έχουμε στήσει τις τηλεοράσεις, έλκουν τα βλέμματα. Πες μου κάτι τώρα. Ωραία. Για να ηρεμήσω λίγο και την καρδιά του Άρη στο σπίτι που τα ακούει τώρα και ξέρει ότι του έρχεται. Πες μου. Προσεκτή τιμή, έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί αν συνδυάσεις την τεχνολογία που φέρουν
και την σχεδίαση που έχει γίνει σε αυτές τις τηλεοράσεις, έτσι, ο συνδυασμός αυτός είναι λίγο προσεγγιστικός και προσιτός. Συμφωνώ. Αλλά, πες μου, γιατί θέλω να ξέρεις, το έχω ψάξει ήδη, δεν το φέρνει εγκεφαλικό στο σπίτι. Πες μου λίγο ότι είναι QLED, εγώ της λέω QLED, συγγνώμη. Ναι. Αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα εικόνας και ήχου. Ωραία. Όταν λέμε QLED, έτσι υπάρχουν τα αρχέγγυα για τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου. Είναι Ultra HD 4K. Ναι, είναι 4K, τα πανέλ και τα δύο. Δεν ξέρω τι ακριβώς σου λέω να ξέρεις, αλλά θέλω να ηρεμήσω κάποια αυτιά. Όχι, βεβαίως, πολύ σωστά τα λες. Έχουν και Artificial Intelligence. Φυσικά. Ναι, μεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν μια σχεδιαστική διαφορετική προσέγγιση, όμως μιλάμε για τηλεοράσεις. Άρα, λέμε QLED, που το QLED καλό να μας μείνει σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι κορυφαία χρώματα. Μπράβο. Και υψηλή φωτεινότητα. Έτσι ζούμε στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Και δεύτερον είναι οι επεξεργαστές, που διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη. Τόσο σε ό,τι αφορά την επεξεργασία του περιεχομένου που θα δώσουμε, αλλά δεν μας νοιάζει τι δούμε στην τηλεόραση. Ξέρουμε εκ των προτέρων ότι η τηλεόραση θα το αναβαθμίσει και θα το αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα κάτσε να το κάνω εγώ λίγο λιανά τώρα αυτό. Αν ας πούμε, ξέρω εγώ, ακούγεται θόρυβο στο δωμάτιο και κάπως οι διάλογοι είναι, θα μου το αναβαθμίσει να το ακούω καλύτερα. Αυτές είναι οι πρόσθετες λειτουργίες. Άντε ρε εσύ. Ναι, είναι οι πρόσθετες λειτουργίες. Αυτό λέγεται AVA, Active Voice Amplifier. Βάσει της τεχνητής νοημοσύνης η τηλεόραση αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει θόρυβος στο δωμάτιο και αυξάνει την ένταση των διαλόγων, να μην χάσουμε αυτό που βλέπουμε, και όταν ο θόρυβος σταματήσει ξαναμειώνει στην προϋπάρχουσα ένταση. Τρελανέμε. Υπάρχουν δυνατότητες που η τηλεόραση μόνη της ρυθμίζει την ένταση του ήχου, ρυθμίζει επίσης τη φωτεινότητα της τηλεόρασης. Για να έχεις την κατάλληλη στιγμή. Το σωστό φως. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι εδώ έχουν καρδούλες τα ματάκια μας και εμένα και του σώζοντα. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε, θέλω λίγο να μου μιλήσεις για το design και των δύο. Εμένα στο σπίτι μου, επειδή η Serif έχει βάση, αν δεν κάνω λάθος. Η Serif, ναι, κοίτα, και οι δύο σειρές έχουν βάση. Απλώς η Serif έχει επιδαπέδια βάση, σημαίνει ποδαράκια 4. Φανταστικό, είναι σαν installation. Βεβαίως. Αν θέλεις, τα χρησιμοποιείς. Αν δεν θέλεις, τη βάζεις πάνω σε ένα rack. Όπου επιθυμεί ο χρήστης. Η frame έχει σε καβαλέτο βάση επιδαπέδια. Η frame έχει τρεις επιλογές. Καταρχάς έχει τα δικά της ποδαράκια, μικρά ποδαράκια η βάση της που μπορεί να τη βάλεις πάνω σε ένα rack. Υπάρχει το studio stand το οποίο μπορεί να την τοποθετήσει στο πάτωμα και είναι σαν καβαλέτο. Φανταστικό. Αλλά μέσα στην κούτα υπάρχει η βάση no gap wall mount για να την τοποθετήσει στον τοίχο χωρίς κανένα κενό από αυτόν. Εντάξει. Και είδα και ένα, το πονάκι μου, το είπα πριν σε πάρω τηλέφωνο, είναι τα, δεν θέλω να, πω την, να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε ότι είναι απλά τα καλώδια. Δεν μπορώ όλα αυτά τα καλώδια. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, Μίνα, η The Frame, καταρχάς να πούμε για τη The Serif, ότι είναι μια σειρά που απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν νεανική ψυχή, που τους αρέσει το μοντέρνο, έτσι, ανεξαρτήτου ηλικίας. Εσείς είναι αυτό σώζοντα, διαβέζεις. Η The Frame είναι μια τηλεόραση που προσπαθεί να προσομοιάσει ένα πίνακα ζωγραφικής. Πώς το κάνουμε αυτό, αλλάζουμε τα frame της. Μπορείς να βάλεις 4 διαφορετικούς χρωματισμούς. Δύο από χρώσεις καφέ, μαύρο ή λευκό. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ εύκολα μαγνητικά. Τέλειο. Δεν έχει καλώδια. Πες μου λίγο γι' αυτό, τι γίνεται εκεί. Ναι, χρησιμοποιεί το One Invisible Connection, ένα οπτικό καλώδιο μέσα από το οποίο περνάει και το ρεύμα. Το οποίο έχει 5 μέτρα μήκος και αν θέλει κάποιος μπορεί να αγοράσει 15 μέτρα και πάει και βρίσκει το One Connect, ένα κουτί το οποίο μπορεί να είναι και σε άλλο δωμάτιο. Εκεί συνδέουμε τις συσκευές μας, όλα ελέγχονται την τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο. Εντάξει, είμαι ερωτευμένη με τη frame. Και πες μου τώρα για τους πίνακες που μπορείς να βάλεις στη frame. Οι πίνακες είναι, αν κάποιος έχει δικά του βιβλιοθήκη, μπορεί να χρησιμοποιήσει δικές του φωτογραφίες, πίνακες, ό,τι θέλει. Αλλά μέσω της The Frame μπορεί να κάνει συνδρομή στο μουσείο V&A, έτσι, και να έχει πρόσβαση σε 1200 πίνακες που ανανεώνονται συνεχώς. Και με πολλές προσφορές, η συνδρομή, να το πούμε, είναι κάτω από 5 ευρώ το μήνα και 50 το χρόνο, αλλά τώρα τρέχει. Συνδρομή με 6 μήνες δωρεάν. Έτσι, και μπορεί, είναι οι πίνακες ανανεώσιμοι διαρκώς πάνω από 1200 επιλογές. Άρα, εγώ μπορώ στο σαλόνι μου αντί να έχω ένα μαύρο, ωραίο λεπτό κουτί, να έχω ένα φανταστικό πίνακα άλλο. Εννοείται. Κάθε φορά. Εννοείται. Αυτό είναι ο σκοπός της The Frame.
Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ. Και θέλω εγώ να ξέρεις ότι είχα αποφασίσει ότι θα την πάρω πριν μιλήσουμε. Απλά τώρα έδωσες και την τελική σπροξιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπόψη να πάρει μεγάλη, ίντσα, γιατί είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Κοίταξε να δεις. Έλεγα για 55, έλεγα πριν. Όχι, θα πάω παραπάνω. Έτσι. Ο τρέινερ, ο master trainer ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα μείνω στο ευχάριστο κλίμα λίγο ακόμα. Θα μείνω. Θέλω να σας πω, φαντάζομαι ότι το έχετε δει, ότι ναι μεν εμείς είμαστε εδώ στην καντήφλα μας, έτσι, με τα 2000 βάλε κρούσματα κτλ. Όμως η Αγγλία, παιδιά, ο Μπόρις έκοψε την κορδέλα. Στην Αγγλία λοιπόν εγκρίθηκε 100% το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech και όχι μόνο εγκρίθηκε, ξεκινάνε τύπου από αυτή τη βδομάδα που έρχεται, Δευτέρα, να εμβολιάζονται. Ο Μπόρις μάλιστα, πάρα πολύ ενθουσιασμένος στην ανακοίνωση, είπε ότι θα το κάνει σε live streaming. Αχ βρε Γιάννη, με το ένα νύτα, έχεις πει, έλα σε πρόλαβε ο Μπόρις. Θα ακολουθήσουν όλο το ιατρικό προσωπικό και οι άνθρωποι από 80 ετών και άνω, μετά οι άνθρωποι που είναι σε οίκους ευγυρίας και ούτω καθεξής. Φυσικά ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας τους είπε ότι δεν είναι να χαλαρώνουμε, γιατί θα πάρει μήνες μέχρι να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της Βρετανίας, όμως εμένα μου δημιουργεί τρομερή αισιοδοξία ότι από αυτή τη Δευτέρα που θα ξημερώσει, 7 του μήνα, υπάρχει μία χώρα που θα αρχίσει να εμβολιάζεται. Εμένα μου δημιουργεί μια αισιοδοξία. Θα μας βρει εμάς Ιούλιος? Μπορεί να μας βρει εμάς Ιούλιος. Πρέπει να χαλαρώνουμε σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά ξαφνικά, ρε παιδί μου, άνοιξε λίγο ορίζοντας, έσκασε μία λιαχτίδα σε αυτό το μαύρο ορίζοντα που έχουμε. Γιατί, παιδιά, Φεβρουάριο κλείνουμε ένα χρόνο, Κλείνουμε ένα χρόνο που κανείς δεν κατάλαβε πως πέρασε και μαζί καταλάβαμε ότι πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Είναι πολύ περίεργο αυτό το χρονικό διάστημα πώς έχουμε ζήσει. Όμως, είπα, δεν χαλαρώνουμε. Κάποιοι σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα παραχαλάρωσαν. Θα πάμε στις Βρυξέλλες, οι οποίες, τι ξέρετε τις Βρυξέλλες και το nightlife, τίποτα. Είναι τίποτα του right home about που λέμε, στη Μάνη, στην πατρίδα μου. Είναι κάτι φοβερό, τίποτα δεν είναι οι Βρυξέλλες. Θες να πας να φας 9 το βράδυ και σου κοιτάνε λες και ζητάς αυτεράδικο. Έλα όμως, που και κλεισμένων των θυρών συμβαίνουν πράγματα, γίνονται πράγματα που λέει και η Φαναμπάρμπα. Σε ένα διαμέρισμα λοιπόν, συνέβη μία μάζοξη, τι λες και όργιο, διότι υπήρχε πάρα πολύ σεξ, ή το άντρες, που γκρινιάζε εμείς για τον Αλέξη Γεωργούλη, τώρα παρουσίασε τον Τζόκερ. Θα καταλάβετε που το πάω εγώ. Μεταξύ των οποίων αντρών, μόνο αντρών, ήταν διπλωμάτες, επικαλέστηκαν φυσικά το διπλωματικό τους άσυλο, και μεταξύ αυτών και ένας ευρωβουλευτής. Να σας προλάβω εδώ να σας πω ότι ο διοργανωτής, σηκώντας τα ομάκια του, είπε ότι σιγά, εντάξει, μαζευτήκαμε. Πώς μαζεύονται οι άνθρωποι για καφέ, απλά εμείς κάναμε και σεξ. Έχεις πάει εσύ σε τέτοιο καφέ που περνώσαν το? Όχι. Ούτε κι εγώ. Προφανώς στις Βρυξέλλες it's a thing. Όμως έχει τεράστια σημασία ποιος ήταν αυτός ο ευρωβουλευτής. Αυτός λοιπόν ο ευρωβουλευτής, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, σκαρφαλώντας μια υδροροή και τσακιζόμενος βεβαίως, του βρήκαν και έκσταση στο σακίδιό του. Αυτός λοιπόν δεν ήταν κάποιος, ξέρω εγώ, ένα gay party animal που θα το καταλάβαινα πιο πολύ. Αντίθετα, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, ήταν ο Γιώζεφ Σάγερ, Ούγγρος, και δεξί χέρι του πολύ ακροδεξιού πρωθυπουργού, του Ορμπάν της Ουγγαρίας, ο οποίος μπροστά του Αυλονίτης και το πνεύμα και η ηθική δεν πιάνει μία. Η σημασία αυτή είναι ότι όταν το 2010 ο Ορμπάν ανέλαβε την εξουσία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος με την υδροροή που ήταν στο πάρτι με τα 25 άλλα γόρια, άλλαξε το σύνταγμα της χώρας προκειμένου να ορίζει ότι μόνο ο άντρας και η γυναίκα μπορούν να θεωρούνται ζευγάρι ενώπιον Θεού και κράτους, άρα μόνο αυτοί μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Ότι εναντίον και των τρανς ανθρώπων, γενικά τεράστιο μένος εναντίον της LGBT κοινότητας, έλεγε ότι το μόνο που ορίζει το φύλο ενός ανθρώπου είναι τα χρωμοσώματα που του αναγνωρίζονται στη γέννα, άρα και για τους τρανς ανθρώπους, τρομερά εχθρικό περιβάλλον η Ουγγαρία, δεν υπάρχει καμία προστασία. Την έβγαλε από το Σύνταγμα για, πώς να σας πω, ρατσισμό σε χώρο εργασίας λόγω σεξουαλικής προτίμησης. Και γενικότερα, σκεφτείτε ότι είπαν ότι θα φύγουν και από το Eurovision. Εντάξει, εδώ είναι το κερασάκι στην τούρτα, να το λέει ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν σε αυτό το πάρτι και το έσκασε την τρορή, γιατί η Eurovision είναι πολύ γκέι για το λαό της Ουγγαρίας. Και επειδή ακούγεται και το χέρι, όλα εδώ πληρώνονται,
Κύριε Γιώζεφ Σάγερ μου, ναι, παραιτηθήκατε. Φυσικά ο κύριος Ορμπάν δέχτηκε την παραίτησή σας, έτσι. Αλλά karma is a bitch, my φίλε. Karma is a bitch. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, διότι απλά θα σας αναφέρω, θα γυρίσω λίγο στην Αμερική, ότι ο Biden έπεσε και τσακίστηκε με το σκύλο του, με έναν από τους δύο σκύλους που θα μπουν στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ο ένας είναι αδεσποτάκος, πρώτη φορά μπαίνει στον Λευκό Οίκο αδεσποτάκος. Τσακίστηκε, ρογμώδικα τάγματα, δεν θα πω εγώ το πέσιμο και έχει και μια ηλικία ο Biden, αλλά Κάμαλα, ας είσαι λίγο έτοιμη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή και με τη γλωσσοφαγιά του άλλου του πορτοκαλί μέσα στο Λευκό Οίκο, δεν έπεσε ο άνθρωπος. Θα είναι με μπότα μάλλον. Και by the way, θυμάστε που είχαμε αναφέρει με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο ένα μονόλιθο που είχε εμφανιστεί στη Γιούτα, σαφή αναφορά στο 2001 Οδύσσια του Διαστήματος. Εξαφανίστηκε από εκεί, εμφανίστηκε στη Ρουμανία, εξαφανίστηκε από τη Ρουμανία, τώρα είναι στην Καλιφόρνια. Εάν δεν είναι διαφημιστικό τρίκ κανενός Elon Musk, με Tesla εκεί, SpaceX και τέτοια, μπορεί και να μην προλάβουμε να κάνουμε εμβόλια. Δεν ξέρω. Μπορεί η Τίφων Χόμ να είναι η κατάσταση. Καθόλου εξωγήινη δεν είναι η επόμενη καλεσμένη μου όμως. Στην οποία θα δώσω τη σκυτάλη. Δεν θα σας πω ποια είναι. Μπορεί να καταλάβετε λίγο από το τραγουδάκι που θα παίξει. Μπορεί και όχι. Θέλω όμως να σας πω ότι η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά προφανώς, διότι δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά για μένα είναι τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει, γιατί είπε πράγματα που δεν ήξερα για εκείνη. Και νομίζω δεν έχει ξαναπεί και ποτέ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μπορεί και να έχετε καταλάβει από αυτό που ακούσατε ποια είναι η καλεσμένη μου. Εγώ θα σας πω ένα tip. Έχουμε κλέψει μαζί, που είχαμε πάει να τρέξουμε κάποια 5 χιλιόμετρα σε ένα event, έχουμε κλέψει στη διαδρομή τη Δίνο και αυτή την περίοδο πετάει ανθρώπους από καταπακτές. Μαρία Μπεκατόρου, τι κάνεις? Τι άλλο να πεις ρε Σιμίνα? Τι άλλο να πεις? Είμαι καλά, είμαι εδώ. Τώρα συχνάζω στην κρεβατοκάμαρα που μιλάμε. Πριν ήμουνα στο σαλόνι. Με τα γυρίσματα πώς την παλεύετε? Κοίταξε τώρα, για λίγο έχουμε πάυση γυρισμάτων. Mm-hmm. Γιατί εμείς είχαμε, δόξα τω Θεώ, ο παραγωγός μας, ο Αντώνης ο Μάτσος. Έτσι, πες το, πες το. Το κανάλι, γενικά. Είχαμε σκεφτεί ότι πρέπει να κάνουμε πολλά για να έχουμε. Οπότε είχαμε γυρίσει πάρα πολλά επεισόδια, έχουμε την καβατζούλα μας. Πολύ σωστή σας βρίσκω. Αλλά άμεσα θα ξαναξεκινήσουμε. Δεν μου λες, και θα πάμε μετά από την αρχή που θέλω να πάμε. Έχεις κάποια διαστροφική χαρά όταν πέφτουν στην καταπακτή άνθρωποι? Μ' αρέσει τόσο πολύ έτσι πως τα λες. Ναι, αλλά για πάντα. Κοίταξε, γενικά... εκεί που ξέρω για αυτούς ότι, για τους παίκτες που έρχονται και ξέρω ότι έρχονται και γι' αυτό... Για να πέσουν. Χαίρομαι. Για αυτούς που φοβούνται πάντα τους μετράω, γιατί έχω την έννοια τους. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι... Εγώ τώρα είμαι εκεί, το έχω συνηθίσει και το θόρυβο, το έχω κάνει και πάρα πολλές φορές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις μπει να πέσεις, να δεις πώς είναι? Εγώ έκανα και τρέλερ φέτος γι' αυτό. Α, δεν το έχω δει. Έπεσα, αλλά να ξέρεις ότι για να γυριστεί ένα τρέλι πρέπει να πέσεις πολλές φορές. Είναι σαν τα χαστούκια στις ταινίες. Άγια σου. Είναι μη μπαμ και κάτω, μια και έξω. Πόσες φορές έπεσες για το τρέιλερ? Έπεσα 4-5 φορές. Ωραία. Αλλά το έχω ξανακάνει και πριν, για να δω πώς είναι. Θέλω να σου πω ότι καταρχάς εγώ έχω ένα κρυφό πάθος και πόθο για τα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή, ενώ είμαι πολύ των σειρών, ταινιών και τέτοια, έχω μια αγάπη στα τηλεπαιχνίδια και διγνώσεων. Και με τη δική σου εκπομπή έχω ένα θέμα να πέσω στην καταπακτή. Δηλαδή δεν με νοιάζει να παίξω. Θέλω να έρθω και να πέσω. Θέλω τόσο πολύ να έρθω. Και εγώ. Και επίσης, ενώ γενικά δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι μπροστά στην τηλεόραση, ήμουν για απειρολάχιστο χρόνο, γιατί το βρίσκω πολύ κουραστικό και τέλος πάντων θα σου τα εξηγήσω γιατί θα μου τα πεις εσύ. Μου άρεσε σαν ιδέα να παρουσίαζα ένα τηλεπαιχνίδι. Τύπου εκατομμυριούχους. Και το κάνεις και πάρα πολύ καλά. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Αλλά το σκέφτομαι για τα 60 μου, καταλαβαίνεις. Να κάνω τη διαφορά. Γιατί ρε παιδάκι μου. Για να κάνω τη διαφορά. Δεν σκεφτόμουν ποτέ να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι και μου ήρθε.
Και θα σε πάω λοιπόν τώρα από την αρχή. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όσο με μελετούσα, έβλεπα συνεντεύξεις σου, είδα πράγματα για σένα. Ναι. Δεν ξέρω καθόλου και τίποτα για τα παιδικά σου χρόνια. Και θέλω, μια και είσαι στην κρεβατοκάμαρα, να ξαπλώσεις στο ανάκλεντρο. Είναι πολύ ωραία. Έχω κάτσει πάρα πολύ βολικά. Μάλιστα. Φαντάσου λοιπόν ότι εγώ είμαι ο ψυχαναλυτής σου τώρα. Οκ. Okay. Εντάξει. Καταρχάς, πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ωραία. Και μεγάλωσα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Γειτονιά. Πολλοί νομίζουν ότι μεγάλωσα στην Κεφαλονιά. Ναι, και εγώ το νόμιζα. Κάποιοι άλλοι με έχουν Θεσσαλονικιά. Γιατί? Ας πέσουν οι μάσκες λοιπόν. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα από γονείς βέρους Κεφαλονίτες. Και οι δύο? Και οι δύο έχω καταγωγή από Κεφαλονιά, δεν σώζομαι από πουθενά. Από πουθενά. Από όλη την Κεφαλονιά, δηλαδή προγονεί μου. Είμαστε βορρά, νότο, Κεφαλονιά παντού, μόνο. Άρα πετριά γερή. Πολύ δυνατή. Αδέρφια. Οι γονείς μου έφυγαν από την Κεφαλονιά. Οι γονείς μου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αλλά έφυγαν σε κάποιες ηλικίες, μικρά παιδιά, το 53 με τους σεισμούς. Α, ναι. Το μεγάλο αυτό και τους υπόλοιπους σεισμούς, τέλος πάντων. Εγώ γεννήθηκα εδώ. Σε ποια γειτονιά? Εδώ που ζω και τώρα, στο Χολαργό, όπου είχαμε μία μονοκατοικία, ο παππούς μου ή το καπετάνιος ο ένας, mm-hmm. και στο λέω αυτό γιατί τώρα έχει γίνει πολυκατοικία βέβαια εδώ που μέναμε ως μονοκατοικία, ήταν πολύ χαρακτηριστική η μονοκατοικία μας εδώ στο Χολαργό, γιατί επειδή είχε μεγάλη αγάπη ο παππούς μου για τα καράβια και mm-hmm. τα ταξίδια και τα πλοία, είχε δύο μεγάλες άκυρες απ' έξω το σπίτι. Έλα ρε! Ναι. Μέχρι ναι. ποια δεκαετία υπήρχε αυτό? Αυτό... τώρα το σπίτι δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Α, και... πάει πολύ. Ναι. Αδέρφια έχεις? Όχι, είμαι μοναχοπέδι. Πω Παναγία μου. Δυστυχώς. Καλοκαίρι άρα τα παίρνεγες όλα όμως Κεφαλονιά φουλ. Κεφαλονιά πηγαίναμε με το που τελειώνουν τα σχολεία μέχρι που άνοιγαν πάλι. Άρα εντάξει, έχεις περάσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής εκεί. Σε ποια περιοχή της Κεφαλονιάς? Κοίταξε, η μαμά μου είναι από ένα χωριό που λέγεται Λακύθρα, που είναι 6 χιλιόμετρα έξω από το Αργοστόλι. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε και το σπίτι μας πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ο μπαμπάς μου ήταν από ένα άλλο χωριό, στην περιοχή Λιβαθόλα, αυτά που mm-hmm. σου λέω. 3 χιλιόμετρα, 4 μακριά από το σπίτι που μένουμε τώρα, που λεγόταν Κοριάνα. Άρα είσαι εκεί λοκάλι, καλοκαίρι και το συνεχίζεις και ακόμα βέβαια, την Κεφαλονιά τη λατρεύεις. Θα σου πω τώρα, μιας και τα λέμε έτσι όλα ωραία, να πούμε ωραία πράγματα που δεν έχουν ξαναπεί. Εγώ την Κεφαλονιά την αγάπησα πάρα πολύ μέσα από τα μάτια του συγχωρεμένου του μπαμπά μου. Mm-hmm. Ο μπαμπάς μου την αγαπούσε τόσο πολύ την Κεφαλονιά που έλειωνε για αυτήν. Δεν ξέρω πώς να σου το πω αλλιώς. Έτσι ήταν ο δικός μου μπαμπάς με τη μάνη, γιατί εγώ είμαι μανιάτισα και εγώ από τους δύο μου γονείς. Είδες. Και έτσι από μέσα από τον μπαμπά μου απέκτησα και περηφάνεια που είμαι από εκεί και τα εγώ. Μέρη της και όλα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό το συναίσθημα που είχε και εκείνος το έχω ακόμα κι εγώ, ότι όταν φτάνω στην Κεφαλονιά θέλω να φιλήσω το χώμα. Δεν νιώθεις λίγο σαν ένα περίεργο που δεν μπορεί να εξηγηθεί θεωρεπιστημονικά αυτό που λέμε όμως η ρίζα σου, που νιώθεις μια μικρή ανατριχύλα σαν να ανήκεις εκεί? Είναι κάπως έτσι. Βέβαια θα σου πω, όταν έφυγε ο μπαμπάς μου το 13 από τη ζωή, mm-hmm. εγώ μετά είχα τρομερό πρόβλημα στο να πηγαίνω στην Κεφαλονιά. Πέρασες δύσκολα με το θάνατό του, σωστά? Πέρασα δύσκολα. Το ζήσες ενώ από πολύ κοντά. Είχε φτάσει σε μια φάση που παρακαλούσα τον Θεό να τον πάρει, mm-hmm. γιατί είναι να μην χάνει και ο άνθρωπος την αξιοπρέπειά του και ο ίδιος ένιωθε άσχημα. Αλλά επειδή για μένα η Κεφαλονιά ήταν ο πατέρας μου, ήταν και η γιαγιά μου που την έχασα πολλά χρόνια πριν, αλλά ήταν ο μπαμπάς μου, ο οποίος μου μετέδωσε αυτή την αγάπη, μου τη μετάγγισε αυτή την αγάπη στο αίμα μου, σαν κάτι πολύ σημαντικό να μου έλειπε όταν πήγαινα εκεί. Άντε ρε, το ίδιο και εγώ έχω. Και εσύ. Το ίδιο. Δηλαδή το 13 έφυγε, μετά φαντάσου ότι για λίγο καιρό έμενα σε ξενοδοχείο. Δεν μπορούσα να πάω στο σπίτι μου.
Ναι, 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 σε νιώθω πάρα πολύ. Ωστόσο, ξέρεις τι, εγώ τον έχω χάσει πολύ πιο νωρίς, το 2000. Δεν και πολύ νέο κιόλας, 52 χρονών. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 45 και τώρα καταλαβαίνω πόσο νέος ήταν όταν έφυγε. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, σου φεύγει αυτό και αρχίζεις και νιώθεις ότι πηγαίνοντας σε ένα μέρος που αγαπάει τόσο πολύ, που αγαπούσε τόσο πολύ, είσαι πιο κοντά του. Οι αναμνήσεις είναι πιο δυνατές. Κοίτα, το έχω, επειδή είναι και εκεί, είναι και εκεί θαμένος ο μπαμπάς μου. Και εμένα. Κοίτα τώρα κουβέντα. Κοίτα κουβέντα. Το έχω στο μυαλό μου τώρα φτιάξει έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν οι στιγμές που μου λείπει πάντα, πάντα. Θα κλάψω για τον μπαμπά μου εκεί. Mm-hmm. Γιατί θα ακούσω ένα τραγούδι, θα πάω στον Άγιο Γεράσιμο, θα με συναντήσει, θα με σταματήσει κάποιος και θα μου πει για εκείνο. Αυτό. Είναι πολύ αγαπητός. Αυτό. Οπότε πάντα θα κλάψω, αλλά τώρα όλο αυτό έχει γίνει πολύ γλυκό. Ναι. Στην αρχή ήταν βίαιο ψυχικά μέσα μου. Τώρα είναι καλά. Μια και... Το πολέμησα δηλαδή. Θα μείνω όμως εκεί. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήσουν λίγο αυτό που λέμε daddy's girl. Είχες μεγάλη αγάπη με τον μπαμπά σου και αδυναμία. Ωστόσο θέλω να μου πεις γιατί σου φώναζαν πιο συχνά. Δηλαδή για ποιο λόγο ακουγόταν πιο συχνά το Μαρία. Τι έκανες. Λοιπόν, θα σου πω αυτά που μου έχουν πει και αυτά που θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι, η ανάμνησή μου είναι... δύο πράγματα και όλα ήταν στην Κεφαλονιά. Το πρώτο, να βγω από τη θάλασσα. Μουλιά, παπάρα τα χέρια. Δεν καταλαβαίνει. Και μετά δεν έφευγα να δεν κάνω και ντους. Δηλαδή και καθαρίζω το κινητό. Επίτηδες, για να μένω παραπάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο και το δεύτερο ήταν να μην τρώω άλλα παγωτά. Δηλαδή μέτραγα τα παγωτά, καθημερινές μπορώ να τρώω και 10 παγωτά. Τι λες παιδί μου. Ναι, ναι, μιλάμε για τρέλα. Και δεν μου λες, πάμε από την παιδική ηλικία, φτάνεις εκεί κοντά στα 18. Ναι. Που, 17, δευτέρα λυκείου ας πούμε, που αρχίζουν και μαζώνουν τα φίδια και εμάς και τους γονείς μας. Την ευχή, για να μην πω το άλλο, θα κάνει αυτό το παιδί στη ζωή του. Εσύ τι τους είχες πει ότι θα κάνεις στη ζωή σου? Αυτά έχουν πολύ μεγάλη πλάκα, να ξέρεις το που με ρωτάς. Δεν έχω πει πουθενά και έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Εγώ λοιπόν πήγα στις Καλόγριες. Γιατί είχα ένα μπαμπά στις Ουρσουλίνες. Τότε ήταν Θηλαίων. Ναι, ναι. Είχα λοιπόν ένα μπαμπά, ο οποίος ήταν υπερπροστατευτικός. Φοβότανε μην του πάρουν το παιδί του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ να μην ζήσω, ας πούμε, ένα ωραίο μικρό εφηβικό ερωτά. Βέβαια, βέβαια. Δεν υπήρχε αυτό. Έτσι. Που το ζούσα μεταξύ μας. Καλά, εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν. Εμένα η μάνα μου με έχει κυνηγήσει στα σκαλιά της δίπλα πολυκατοικίας. Πρώτη ηλικίου, ήμουν τρίτη γυμνασίου, που φιλιόμουν με ένα παιδί, θυμάμαι και το όνομά του, τον Μπάμπη. Και κατέβηκε η μαμά μου κάτι να ψωνίσει, γιατί και εγώ ζών δίπλα, και μου λέει: τι κάνεις εδώ? Και ο Μπάμπης άρχισε να τρέχει, περί το να σου πω. Και μετά μου λέει: η μαμά μου, ο μπαμπάς σου δεν θα μπορεί να δεχτεί αυτό που έκανες. Αυτό με ένοιαζε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εμένα δεν ήταν έτσι η μαμά μου. Η μαμά μου γενικά ήταν εκεί, αλλά ο μπαμπάς μου ήταν. Γιατί η μάνα μου πάντα πέταγε το γάτι στον πατέρα μου. Ναι. Οπότε του έλεγα: μαμά, μπορώ να βγω στον μπαμπά σου. Ποτέ δεν με στήριξε να πει: ξέρεις, τα ίδια. Θα το κανονίσω εγώ. Ποτέ δεν είμαι μπροστά. Όχι στον μπαμπά σου. Οπότε ο μπαμπάς μου έλεγε γενικά σχεδόν πάντα όχι. Έχω ζήσει λοιπόν, ας πούμε, στιγμές, τώρα το πήγαμε αλλού, αλλά μια και είπες εσύ γι' αυτό για τη μαμά σου, έχω ζήσει στιγμές πάντα στην Κεφαλονιά να μπαίνει ο πατέρας μου να με ψάχνει στα κλαμπ. Και εγώ να κρύβομαι. Πού είναι η αλήτησα, η απατεώνησα? Ναι, να κρυβόμουν κανονικά και ξέρανε, παιδιά, έχεις κάσει μπεκατόρος. Και εγώ ήμουν κάτω από τα τραπέζια. Όπου πήγαινα σαν φυσιολογικό κοριτσάκι. Και την ώρα που έπρεπε να γυρίσω, ήμουνα εκεί στο ραντεβού μας για να με πάρει πίσω να φύγουμε. Αγάπη μου. Είχε λοιπόν ένα μυραφιόρι το οποίο έκανε πάρα πολύ θόρυβο. Και μάρσαρε το μυραφιόρι για να πάρω εγώ το μήνυμα ότι κάπου εκεί είναι. Να μην παίρνω φάρος. Φανταστικό. Άσο τώρα. Οπότε λοιπόν, πήγες και του πες ότι θες να κάνεις τι? Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Πολύ καλή επιλογή με αυτόν τον μπαμπά. Για συνέχισε. Ναι. Και τα εκείνα τα χρόνια. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Ήμουνα μαθήτρια
που ήμουνα καλή όταν γούσταρα εγώ. Δηλαδή, μαθηματικά, χημική, φυσική, χημεία, αρνιόμουν να τα καταλάβω, δεν με ενδιαφέραν καθόλου. Αχ, τα ίδια. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, τα διάβαζα πού και πού και δεν είδα ποτέ σημασία στο μάθημα. Ποτέ. Το ξέρεις ότι έχεις και μια έμφυτη, τη θυμάσαι, τη Μέρη Αρώνη στο Στέλιο, ήρθε στην Πασταφλόρα. Το έχεις εύκολο αυτό, όταν θες κάτι δεν σε νοιάζει και δεν θες να μπεις και στον κόπο να ασχοληθείς. Είσαι αυτό. Μόνο που ταξιδεύω. Ναι, ναι, δεν ενδιαφέρε καθόλου. Μα είχα μείνει και μεταξιταστές στην πρώτη λυκείο. Τέλειο. Οπότε ήσουν του θετικού, του θεωρητικού. Τέλος πάντων ήμουν καλύτερη εκεί, μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, λατινικά, αυτά τα διάβαζα, τα αγαπούσα. Mm-hmm. Και είχα βάλει και εκεί τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να τα αγαπήσω για να δω τι θα κάνω στη ζωή μου. Mm-hmm. Γιατί μου έλεγε ο πατέρας μου ότι αν γίνεις ηθοποιός, εμένα ξεχασέμε. Δεν υπάρχω στη ζωή σου. Αυτά ήταν τότε πολύ διαδεδομένα, το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Το έφερες αλλιώς όμως, το έφερες αλλιώς εσύ μετά. Κοίταξε, αυτός με βοήθησε να ξέρεις και σε αυτό. Εγώ λοιπόν έλεγα, λέω τι να κάνω, να πω τρίτη δέσμη, τότε θα είναι δέσμες. Μήπως να πω τρίτη δέσμη, άκουσα με τώρα, να ακολουθήσω το διπλωματικό σώμα. Εσύ. Πολύ δυνατή, θέλω να με ακούσει. Τέλος πάντων, αφού είδε λοιπόν ότι βασανιζόμουν και αφού είδε ότι, γιατί ήμουνα και ένα παιδί που μπορεί να μην έβγαινα πάρα πολύ έξω το χειμώνα καθόλου, αλλά τι να διαβάζω εγώ, άκουγα μουσική και ήμουνα με μάσκαρα για μικρόφωνο στον καθρέφτη και έκανα τραγουδίστρια ηθοποιό. Τραγουδίστρια ηθοποιό, πεθαίνω γι' αυτό το ακόμα από τότε. Είχες προβλέψει το μέλλον λοιπόν, θέλω να σου πω, ναι. Που τώρα όλα είναι λίγο απ' όλα. Ναι, σωστό. Τα έκανα όλα, έκανα musical εγώ στο δωμάτιό μου. Οπότε έβλεπα και αυτός ότι βασανιζόμουν. Ξέρω τι θα το κάνω εγώ τώρα αυτό. Τι θα το κάνω αυτό, αλλά είναι επειδή πάντα είναι το πολύ μεγάλη γάτα ο Μπεκατόρος. Μου λέει μια μέρα, είχαμε και έχουμε μια πολύ αγαπημένη μας φίλη, τη Σοφία τη Βούλτεψη. Φαντάζομαι ότι την ξέρω. Ναι, ναι, την ξέρω, την ξέρω, η Σοφία. Ο μπαμπάς της Σοφίας, ο συγχωρεμένος, ο Γιάννης ο Βούλτεψης, ήταν κολλητός με τον μπαμπά μου. Α. Οπότε πες, τότε η Σοφία δούλευε στις εικόνες. Mm-hmm. Έχουνε λοιπόν κανονίσει να με πάρει η Σοφία μονοήμερη εκδρομή, να πάω στις εικόνες, να μου δείξει τη δουλειά και αυτά. Μαρία, πραγματικά σου μιλάω, ενώ γνωριζόμαστε, δεν έχει τύχει ποτέ να μιλήσουμε γι' αυτά. Έχουμε τόσο παράλληλους βίους. Αλήθεια μου λέει. Εμένα ο μπαμπάς μου είχε σχέση με εφημερίδες. Ήθελε να με αποτρέψει από τη δημοσιογραφία και με είχε στείλει σε ένα φίλο του να με στείλει ελεύθερο ρεπορτάζ με κάτι σκουπιδιάρικα στις 2 το πρωί που είχαν απεργία στις σκουπιδιάρες για να με αποτρέψει. Είδε και απόειδε και μετά έφυγα ολοήμερη με την κόρη της κυρίας που με κρατούσε τότε, που ήταν σαν ας πούμε η νταντά μου η παλιά, μικρή, η οποία δούλευε τότε στο κλικ. Ναι. Και με πήρε μία μέρα ολόκληρη μαζί της σε φωτογραφίσεις και τα λοιπά. Αχα. Για να με πείσει ο μπαμπάς μου, νόμιζε τότε ότι και κόλλησε για πάντα. Αυτό ήταν το μικρόβιο εμένα. Είδες τι είναι η ζωή αυτή. Πρόσεξε τώρα, είδες όμως ότι εκείνοι μας οδήγησαν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Με έναν τρόπο. Και πήγα εγώ εκεί. Θυμάμαι, το πιστεύεις, ότι η πρώτη μου γνωριμία ήταν ο Σόμπολος. Δούλευε τότε. Στον Όμιλο. Και γυρίζω σπίτι. Και μου λέει, σε ακούω. Τι ακούς, του λέω, καλά. Τι ακούς. Θα ασχοληθείς με αυτό. Εντάξει, εγώ συζήτησα πάρα πολύ τότε με τη Σοφία. Και της είπα ότι εμένα μου άρεσε τα καλλιτεχνικά. Μου λέει, Σοφία, άκουσέ με, μου λέει, μπορείς να ασχοληθείς με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και τα λοιπά. Τότε λοιπόν η Σοφία είχε μία γνωριμία. Πήγα εγώ στο Τελεσίτη. Παράλληλα έκανα και σπούδαζα στη σχολή για 2 χρόνια. Και να το, η Μαρία Μπεκατόρου γεννήθηκε. Μένω στο Τελεσίτη όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η ζωή μου. Δεν μου λες κάτι τώρα, φτάνουμε Τελεσίτη, ωραία. Ναι. Θυμάσαι μήπως ποια ήταν η πρώτη σου έτσι συνέντευξη? Ναι βέβαια, αν θυμάμαι λέει. Για πες μου. Ήτανε με τον Στέφανο Κορκολή. Έλα ρε, η πρώτη. Εμένα θες να σου πω ποια ήτανε. Ο Σίντερν, η Ελένη Λουκά. Έκανα πρακτική στο Αθηνόραμα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή τότε είχε σκάσει τα πράγματα και μου λένε θα κάνεις συνέντευξη στην Ελένη Λουκά. Αυτή ήταν η δική μου Μαρία Μπεκατόρου πρώτη συνέντευξη. Θα τρελαθώ. Εμένα ήταν ο Στέφανος Κορκολής.
Ο οποίο Στέφανο Κορκολή, μάλλον θα σου πω πώ είχε γίνει η συνέντευξη. Τότε ο Θοδωρή Ρακητζή είχε το στυλ ελληνικό. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Εγώ λοιπόν τότε ξεκίνησα μία συνεργασία με το περιοδικό Popcorn. Τι λες τώρα. Όπου έκανα κάποιες συνεντεύξεις ξένων καλλιτεχνών. Δηλαδή είχε έρθει η Σάρα Τζέιν Μόρις, είχα πάρει συνέντευξη. Είχε έρθει ο Ζορντί, του Ντιούρ Ατρμπεβέ, το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Είχα πάρει στο Ζορντί συνέντευξη, είχα πάρει σε διάφορους και πιο νέους καλλιτέχνες. Φανταστικό όμως, ε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και τρομερή τελεία. Και παράλληλα, κάπως έγινε και στα πλαίσια της εκπομπής του Θοδωρή, σαν ας πούμε ανερχόμενη δημοσιογράφος, έκανα τη συνέντευξη στον Στέφανο Κορκολή. Όπου βγαίνω εγώ και δεν κάνω πρόλογο, δεν λέω καλησπέρα σας. Κατευθείαν, κανείς δεν είχε να με βρέθηκε εκεί να με διορθώσει. Ξεκινώ με την πρώτη ερώτηση στον Στέφανο Κορκολή, η οποία μάντεψε ποια ήτανε. Ποια ήτανε. Ε? Ποια. Πού γεννήθηκες, πώς ξεκίνησε η καριέρα σου. Ορίστε. Ορίστε. Και τη στέλνει ο μπαμπάς μου τη συνέντευξη στο Γιάννη το Βούλτεψη. Ότι να η κόρη μου, είδες, την καταφέραμε. Ναι, και με παίρνει ο Βούλτεψη τηλέφωνο. Όχι, τον φέρνει σπίτι. Και μου πατάει. δεν μπορώ να στο περιγράψω. Κρίμα. Εκείνη την ημέρα. Κρίμα όμως, αγάπη μου, ήταν το πρώτο σου. Βέβαια, έτσι. Όλα αυτά τα να μου κάνει. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα πού τα μάθε. Πού τα βρήκε. Ξεκινά συνέντευξη χωρίς πρόλογο και πάρα πολλά άλλα. Κλείνω με στο δωμάτιο, αγκαλιά με τις πλήτσες. Και να ρίξω ένα κλάμα. Αλλά να ξέρεις ότι από τότε. Δεν το ξέχασες ποτέ. Αγιά σου. Ναι. Προχωράει λοιπόν. Ο καιρός σου στο Telecity προχωράνε πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια έμεινες εκεί? 20... Κάτσε, από το 92-93 μέχρι το 2013 που έφυγα επίσημα. Γιατί πριν παράλληλα έκανα και το Just It Was και το Masterchef. Και δεν μου λες ρε μωρό μου κάτι. Είχες στο μυαλό σου ποτέ σκεφτεί μετά από τόσα χρόνια και να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά, εντάξει, μην το πεις εσύ, θα το πω εγώ, ήσουν όμως το πρόσωπο του Telecity. Ναι, δηλαδή, ήσουν πώς ήταν ο Τηλεβόα στο Παρπέντε. Ναι, βέβαια. Ήσουν το πρόσωπο. Ένα λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν είχε έρθει ο Γιώργος Καπουτσίδης καλεσμένος στην εκπομπή τότε με το Just It Was, μου είχε πει ότι όταν μπήκε στο πλατό, μου είπε ότι ο Τηλεβόας ήταν εμπνευσμένος από εκεί. Είμαι σίγουρη, γι' αυτό το είπα, χωρίς να το ξέρω. Ναι, και όταν το είδε το πλατό, μου λέει κάπως έτσι το είχα φανταστεί και έκανα τον Τηλεβόα. Ακριβώς αυτό φανταζόμουν. Λοιπόν, είσαι εκεί, να το πω με απλά λαϊκά λόγια, ήσουν πρώτη στο χωριό, ήσουν μεγάλη στάρ και παρόλα αυτά, ενώ ήταν ένα μικρό κανάλι, ήσουν γνωστή γενικότερα. Ήσουν από τους ανθρώπους που συζητούσαμε ότι η Μπεκατόρ στο Telecity, ήσουν ο λόγος που έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι Telecity σε μεγάλο βαθμό. Και έρχεται λοιπόν μια στιγμή, πώς έγινε το switch, πώς έγινε η πρόταση, πώς έγινε η φυγή και τι είπες και στο κανάλι που 20 χρόνια και πια είναι σαν έχεις ιδρυματοποιηθεί, θες δεν θες. Ανήκεις εκεί. Ήρθε πάρα πολύ ωραία. Ήρθε πολύ ισορροπημένα. Δηλαδή, ήταν βήμα-βήμα, ο Θεός μου το έστειλε αυτό. Ήρθε πρώτα το Just It Was, που εγώ εκεί πήγα για την πλάκα μου, ούτε καν ποτέ πέρασε από το μυαλό μου ότι είναι η ευκαιρία μου να μπω σε ένα μεγάλο κανάλι. Γι' αυτό και ήταν τελικά όμως, γιατί πήγες διασκεδάζοντάς το. Αλλά πήγα μόνο για πλάκα. Δεν το υποτιμήσα. Ενώ πήγα για να περάσω ωραία, πήγα για να πω ότι το έζησα κι αυτό. Ακριβώς. Φτάνω στον τελικό, γιατί εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα θέλω να σου πω έλεγα φεύγω. Γιατί? Γενικά ήμουν πολύ χαμηλή στις βαθμολογίες και γενικά πίστευα ότι υπήρχαν πολύ πιο δημοφιλείς άνθρωποι από μένα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Άρχισα μετά το μέσο του παιχνιδιού να αρχίσω να πιστεύω ότι μπορεί να κάτσω λίγο ακόμα. Τέλος πάντων, και θυμάμαι ότι με βρίσκει η Έλενα Κατραβά, που είχαμε σχέση, ας πούμε, λόγω του παιχνιδιού και μου λέει έχεις στο μυαλό σου ότι σε σκεφτόμαστε για κάτι στο Μέγκα. Ότι να είναι εγώ, Εσύ τα ακούγες λίγο βερεσέ. Δεν θα πάω πουθενά. Ναι, εντάξει. Πρόσεξε, θέλω να σου πω και κάτι άλλο γιατί μέσα σε όλο αυτό έρχεται και ο μπαμπάς μας κάπου στην παρέα.
ότι επειδή ο πατέρας μου είχε τρελή αγάπη στο κανάλι και στον Καρατζαφέρη και στη γυναίκα του, επειδή με αγαπούσαν πάρα πολύ σαν γονείς μου, ναι, ναι, και επειδή ουσιαστικά ήμουνα το δώρο του στη ζωή, ήμουνα, πώς να σου το πω, ο Καρατζαφέρης με τη γυναίκα ήταν το δώρο του, ναι, στη ζωή του για μένα, που έλειωνε για μένα και βρήκε δύο ανθρώπους, μια οικογένεια που με αγαπούσε πραγματικά. Ένιωθε ασφαλής, ρε παιδί μου. Ένιωθε ασφάλεια. Και εγώ έλεγα από μέσα μου, αν του πω ότι θα φύγω τώρα, θα τρελαθεί και δεν θέλω. Γιατί δεν κυγόμουν κιόλας. Mm-hmm. Τέλος πάντων, κάνουμε τη συζήτηση όντως με το Μέγκα, για να μην πολυλογούμε. Το λέω στον Καρατζαφέρη. Πρώτα λέω στον Μιχάλη το Σούπο που κάναμε το ραντεβού. Του λέω, εγώ δεν φεύγω από το κανάλι. Άμα δεχτείτε να το κάνω παράλληλα, θα το κάνω. Αν δεν δεχτείτε, δεν μπορείτε να με έχετε. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό λέγεται hard bargaining, έτσι σκληρή διαπραγμάτευση, που δεν ήταν όμως αρχικός σου στόχος, ήταν η αλήθεια σου. Εγώ είπα ότι, πρόσεξε όμως και τι ήταν στη σκέψη μου αυτό, ότι ας το ζήσω και αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μου έρθει ένα επόμενο βήμα. Ακριβώς. Μπορείς να το καταλάβεις. Βέβαια, το βέβαια. Ναι, το πιστεύω άλλο πάρα πολύ. Με το πρώτο Your Face. Mm-hmm. Με το πρώτο Your Face άρχισα να πιστεύω και να μπαίνω σε έναν άλλο δρόμο. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί, για μένα το Junior Masterchef ήταν απλά κάτι ακόμα. Σαν το ένα project. Ένα project, ναι. Ναι. Γι' αυτό και είπα να το κάνω παράλληλα. Ο Σούπος το σκέφτηκε πάρα πολύ. Έκανα και ένα δοκιμαστικό. Μείνανε πολύ ευχαριστημένοι. Και το έκανα παράλληλα. Εντυπωσιακό, ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Τότε ήταν που αρρώστησε και ο μπαμπάς μου. Mm. Στο Junior αρρώστησε. Και κατάφερε να με δει μέχρι και το πρώτο Your Face. Το είδε όμως, Και μετά, ναι, μέχρι τα μισά καταλάβαινε. Mm. Και μετά ήρθε το Your Face, που και εκεί με κάλεσε ο Λάτσιος τελευταία στιγμή, αυτό κι αν ήτανε, που εγώ διάβαζα το όνομά μου παντού, παντού, στα Ζάπιτ και αυτά, και έλεγα καλή τι λένε, και γέλαγα και έλεγα πω, γιατί και μου φαινούσαν και όλα αυτά τόσο περίεργα. Ξέρεις του χώρου, δεν τα ξέρα. Καθόλου, και τώρα, ναι, τα μαθαίνω ακόμα, δεν είναι. Θα πάμε και εκεί. Ναι. Όπου, λέω ρε παιδί μου, λέω, τι λένε τώρα αυτοί, πλάκα κάνουνε. Και με κάλεσε τελευταία στιγμή και πήγα και το έκλεισα και πάλι. Και σε αυτόν είπα ότι θέλω παράλληλα. Πότε, πότε σταμάτησες το παράλληλα? Το παράλληλα σταμάτησε μετά το πρώτο Your Face. Όταν, δηλαδή ο Λάτσιος μου έκανε την πρόταση για να έχω αποκλειστική συνεργασία με τον Αντένα. Δεν μου λες κάτι, άρα δεν είχες αυτό το ξαφνικό που λένε τον ξεριζωμό από... Μα γι' αυτό σου λέω ότι ήρθε σιγά σιγά. Οπότε η μετάβαση που λέει ο λόγος από το Αργοστόλι στο Τόκιο, γιατί τέτοια μεγέθη μιλάμε, ήταν πολύ ομαλή. Δεν ένιωσες ξένη μεταξύ ξένων, είχες ήδη κάνει την προετοιμασία σου. Είχα, βέβαια με τρόμαζε το ότι δεν θα μπορώ να πηγαίνω στη φωλίτσα μου, ναι, να δεν είχες την φωλίτσα, ασφαλειά μου και τη ζεστασιά μου. Σωστό. Και θα πρέπει να πέσω στα βαθιά. Ξέρεις τι, θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση που θεωρώ ότι έχει σχέση με ακριβώς αυτό που λες. Είσαι ήδη πολλά χρόνια, δεν είσαι ένα χρόνο, είσαι μία καταξιωμένη καλή παρουσιάστρια. Δεν έχω ακούσει κανέναν και στο λέω εν τιμή, αλλιώς δεν θα σου λέγα τίποτα, που να έχει πει η Μπεκατόρου, α, εντάξει. Όλοι λένε ότι είσαι μία πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια. Και στη συνεντεύξη σου, είτε είναι ανώνυμοι άνθρωποι που ήρθαν στο παιχνίδι, είτε είναι εκπομπή, όπως ήσουν και με το Σταρόβα, που είχατε και άλλου τύπου λόγο. Εντάξει, ναι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σε είχαν δει στο τηλεσίτη. Ναι, σε είδαν, ναι, κατευθείαν στα κανάλια, ας πούμε, τα, ναι, μεγάλα. Ναι. Δεν είσαι όμως ποτέ στο μυαλό κανενός σαν μία βαριά, δεδομένη παρουσιάστρια, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Σε αντιμετωπίζουν λίγο σαν νέο πρόσωπο, σαν φρέσκο. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με εσένα και το ότι αντιμετωπίζεις είτε τη μία σεζόν του Just the Two of Us με την άλλη, είτε ένα άλλο project, όπως τώρα το Still Standing, σαν κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο για σένα, με ενθουσιασμό τέτοιου τύπου. Αυτό έχεις νιώσει ότι αρχίζεις και παλιώνεις στην έτσι βαριά τηλεόραση ή ενθουσιάζεσαι το ίδιο εύκολα? Τι ωραία. Θα πω ότι με βρήκες στον ενθουσιασμό. Θα σου το πω όμως γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες. Είμαι ενθουσιασμένη με ό,τι κάνω και γιατί είμαι επαγγελματίας, αλλά γιατί πάνω απ' όλα στη ζωή μου είναι
το 90% το συνέστημα, δεν ξέρω αυτό βέβαια είναι καλό πάντα, και το 10% όλα τα υπόλοιπα. Πάνω απ' όλα θέλω να είμαι καλά και να ζω έντονα συναισθηματικά τα πάντα μου. Αυτό το βλέπω. Αυτό το βλέπω. Επειδή λοιπόν είπαμε για ενθουσιασμό, όταν ας πούμε έκανα το πρωινό σου κου, το Σαββατοκύριακο, που ήταν μια εκπομπή που ήταν μια ευκαιρία για μένα να ξαναέρθω με έναν τρόπο στο πρωινό, και ο Γιάννης Λιάτσος το σκέφτηκε και θα το θυμάμαι πάντα και θα τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εγώ εκεί κατάλαβα τελικά, και ας έκανα 20 χρόνια πρωινό στο Τελεσίτη, ότι είναι κάτι το οποίο με πιέζει. Αν λοιπόν κάποιος απομονώσει κάποιες στιγμές από αυτό το project, θα πει ότι δεν το έκανα με τον ίδιο ενθουσιασμό που κάνω όλα μου τα άλλα project. Mm-hmm. Άρα έχει μεγάλη σημασία το θυμικό σου ή το συνέστημα. Μπράβο. Οπότε αν, εγώ νομίζω λοιπόν ότι λάμπεις όταν περισσότερο, όταν έχει μία πιο, τώρα παιχνιδιάρικη αυτή η λέξη μου έρχεται, διάθεση γύρω σου, το οποίο είναι και στο, στην καταπακτή που λέω εγώ, ναι, και στο άλλο που είναι χορός, τραγούδι, χαρά, φώτα. Θέλω ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία. Έτσι έχω μεγαλώσει. Ακριβώς. Με χαρά έχω μεγαλώσει, έτσι θέλω να είναι στη δουλειά μου. Υπάρχει... Δεν μπορώ την κρίνια και το να κρίνω. Δεν μ' αρέσει. Το κάνουν άλλοι πολύ καλά. Δεν το κάνεις ποτέ. Δηλαδή τώρα που έκανα την έρευνά μου για σένα, παρατήρησα ότι δεν έχεις εκφέρει γνώμη και κριτική βασικά ποτέ. Μα δεν θέλω. Όχι γιατί δεν θέλω να με κρίνουνε. Αλλά δεν περνάω καλά εγώ μέσα από αυτό. Δηλαδή, για να σου το πω ειλικρινά, ποια είμαι εγώ που θα κρίνω κάποιους άλλους δημόσια, το να μιλήσουμε εμείς, θα πιούμε ένα καφέ και να σου πω εντελώς αντικειμενικά, ναι, 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 και υποκειμενικά τη γνώμη μου για κάποιους ανθρώπους, θα την πω. Αλλά το να βγω και να την πω εκτός, δηλαδή μάλλον όχι εκτός, εντός και επί τα αυτά, σε όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Σε αγαπώ έξτρα γι' αυτό, να ξέρεις. Να το ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ. Μα δεν, μ' αρέ... δεν είναι ωραίο, δεν θέλω. Στο Your Face, εκτός από αυτό που σου λέω, τη χαρά και τον ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, που εκείνη την ώρα φαινόσουν ότι δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Πραγματικά είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Περνάω τέλεια. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Έβγαζες. Δεν πατάω. Πετάω. Πρόσεξε όμως. Εκεί έβγαζες και ένα στοιχείο που σπάνια το έχω ξαναδεί. Το έχω δει μόνο εκεί δηλαδή. Έβγαζες και ένα σέξινες. Έβγαζες ένα σεξ appeal. Ναι. Είσαι πιο πολύ γυναίκα καρτούν, που ξέρεις θα κάνει την πλάκα τη, θα κάνει. Και λιγότερο έτσι femme fatale. Ενώ πήγαινες να το διακομωδήσεις στην πραγματικότητα, ξέρεις που κουνιώσουν λίγο εκεί στο intro και τέτοια, πραγματικά ήσουν πολύ σεξι. Και είχα την απορία, γιατί είδα και βίντεο, να δω και τη γλώσσα του σώματός. Έκανα έρευνα, κυρία μου. Τρελαίνομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό, αν έχει τσεκάρει, που στη ζωή σου σε κάνει, υπάρχουν περίοδο που σε κάνει, που νιώθεις πιο σεξι. Τι είναι αυτό, έχει να κάνει με το μέσα σου, έχει να κάνει και με αλλαγή στην εμφάνιση σου, π.χ. τώρα που έχεις χάσει κάποια κιλά, πάλι έχεις έτσι ένα πιο έντονο σεξ appeal. Το βλέπω. Έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με περιόδους. Με αυτό έχει να κάνει. Με αυτό έχει να κάνει. Ναι. Δεν μου λες. Όμως, αυτό ξεκίνησε από μέσα μου, ότι εγώ αποφάσισα κάποια στιγμή. Αγιά σου. Γιατί δεν είναι. Αποφάσισα κάποια στιγμή ότι θέλω κάτι να αλλάξω. Ένιωθα όχι ότι μεγαλώνω εσωτερικά, ότι το σώμα μου, επειδή είμαι μια γυναίκα, ας πούμε, που δόξα τω Θεώ και το DNA μου είναι καλό, γιατί είμαι και 46-47 πάω, θα μπορούσα να λυκνιστώ και να πω σε ένα φόρεμα 2 νούμερα πιο κάτω από αυτό που φόραγα στο περασμένο face. Πώς το έκανες, ρε, είσαι φαγού εσύ. Σ' αρέσει το φάι, και εμένα μου αρέσει το φάι, ζορίζομαι. Θα σου πω, δεν είμαι φαγού ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω, σταμάτησα να σκέφτομαι το φαγητό. Πώς το έκανες αυτό? Είναι το μόνο που δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι. Σταμάτησα... κάτσε να σου το πω συγκεκριμένα τώρα. Πέρυσι λοιπόν που ξεκίνησα να δουλεύω πάρα πάρα πολύ στο στυλ standing και είχαμε και το face και τα λοιπά και είχα και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες δικές μου, ξέρεις, δικές μου και αυτά, κάπου υπήρχαν φορές που έτρωγα μία φορά την ημέρα. Δεν είναι καλό αυτό που λέω. Δεν είναι, αλλά... Θέλω να σου πω όμως την αλήθεια. Έχασες κάποια κιλά και ξαφνικά σ' άρεσε. Ξεκίνησα να χάνω τα 2-3 πρώτα, μου άρεσε. Ερχόταν ο Χρήστος, ο Αλεξανδρόπουλος, ο στυλίστας και μου λέγε, τι έγινε, μαράκι, γιατί ξέρεις τι. Είχαμε κολλήσει σε 2 παντελόνια.
στο free standing, δεν μου παίρνανε να μου εφαρμόσουν καλά τα ρούχα. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο πλατό του free standing που είναι υπερυψωμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε ρούχο αν δεν είσαι πολύ αδύνατος. Ναι, ναι, ναι. Άρα πρόσεξε τώρα, εσένα σου έκανε η δημόσια εικόνα που λέμε, που καμιά φορά ρωτάμε ανθρώπους, εγώ δεν σε ρωτάω γιατί σε ξέρω, ότι δεν θα το έκανες ποτέ για να τι θα πει ο κόσμος στην τηλεόραση. Ναι. Όχι, εγώ το έκανα πρώτα απ' όλα για μένα. Αυτό, γιατί ήθελες εσύ να νιώθεις καλά, ναι, να σε βλέπεις και να γουστάρεις. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις ότι πρόσφατα, δεν είναι ίδια βέβαια τα κυβικά, αλλά έχει μία σημασία. Επειδή οι γυναίκες δεν είμαστε πάντα καλές με τις άλλες γυναίκες, ένα παράδειγμα είναι ότι η Αντέλ, που την είδες τώρα στην πρώτη καραντίνα, ότι αδυνάτησε πάρα πολύ, έχασε 20 κάτι κιλά. Ναι, πολύ. Και το είπε η γυναίκα και ο προπονητής της και η διατροφολόγος σε συνεντεύξεις τους, ότι το έκανε για την ίδια. Γιατί ήθελε να νιώθει πιο ανάλαφρη, έχει και συναυλίες, ήθελε να νιώθει πιο ευκίνητη. Και όλα αυτά. Και της την πέσανε πάρα πολύ άσχημα, ότι εσύ που ήσουν μία από τις σημαίες να αγαπάμε το σώμα μας όπως είναι, πήγες κι εσύ και έγινες σαν όλες αδύνατη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ άδικο. Αν αυτό δεν γίνεται για λάθος λόγους, να μου έλεγες ότι δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση και με κρίνουν και τέτοια, θα σου έλεγα έκανες βλακεία. Από τη στιγμή που μου λες ότι εγώ ήθελα να νιώθω διαφορετικά. Μα μόνο εγώ νιώθω διαφορετικά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να το κρίνει αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβες. Και στο face που είδες αυτό, το διαφορετικό είναι γιατί εγώ πήγαινα στους σχεδιαστές, για να τα πούμε τώρα όλα, στην αρχή, και έπαιρνα τους κορσέδες μου και έπρεπε να ράβουν τα ρούχα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην με τονίζουν πάρα πολύ. Κάποιοι μου λένε, ας πούμε, ότι δεν είχε σοβαρό πρόβλημα. Δεν είχα. Ναι, δεν είχες ρε ποτέ. Στα μάτια μου δεν ήταν υπερβολικό αυτό που έβλεπα. Αλλά όταν ξεκίνησα να χάνω, κατάλαβα ότι υπάρχει διαφορά. Πώς θα το κάνουμε. Σου άρεσες πιο πολύ. Ναι, μου άρεσα. Μου άρεσε τώρα που μπορώ να βάλω ένα στενό παντελόνι, που μπορώ να βάλω ένα φορεματάκι με ένα μποτάκι. Δεν μου λες. Γυμναστική. Το καλοκαίρι στη θάλασσα για να πάω, θα βάλω ένα σόρτς. Μ' αρέσει, αισθάνομαι καλά εγώ. Δεν κρίνω τον άλλον που μπορεί να έχει παραπάνω κιλά και για τον καθένα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και όπως είναι μες στο σώμα του να είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς. Δεν μου λες κάτι γυμναστική, τη μισείς ακόμα? Καλά. Ποια καλή γυμναστική. Μωρή, το ξέρεις όμως ότι τη χρειάζεσαι, γιατί είμαι και εγώ 45. Να σου πω, είπαμε, θα λέμε που βάλεις, δεν μπορώ. Κοίτα, θα σου πω όμως, για να είμαι ειλικρινής, και τώρα και στην προηγούμενη καραντίνα περπατάω πολύ. Αυτό. Αυτό το κάνω, αλλά μ' αρέσει να πηγαίνω, δηλαδή βάζω τα αθλητικά μου και περπατάω, δηλαδή από το χολαργό μέχρι το νέο ψυχικό, πάω απέναντι, ξαναγυρίζω. Τα κάνω αυτά. Να σου δίνουμε delivery που είναι της μόδας τώρα. Καλύπτεις αρκετές περιοχές, θα έλεγα. Μπορώ να κάνω και αυτό αν θέλεις. Λοιπόν, σε πάω σπίτι σου τώρα. Γυρνάμε σπίτι σου. Αντώνης, πόσα χρόνια είστε μαζί? Γάμο και σχέση, δεν θέλω βλακίες, όλα. 21. Αυτό που σε ενθουσίασε όταν τον πρωτογνώρισες, το βλέπεις ακόμα εκεί ή έχει χαθεί κάπου στον ορίζοντα? Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που ενθουσιάζει και τον ένα και τον άλλον, τον πρωτογνωρίζει, δεν υπάρχει μετά. Ναι. Ενώ το βασικό το όμως χαρακτηριστικό που... Α, το βασικό, ένα από τα βασικά θα μείνει για πάντα, είναι η ειλικρίνειά του και ο κινησμός του που εμένα μου αρέσει. Πεθαίνω, γιατί εσύ είσαι σε μια λογική εθεροβάμων με την καλή έννοια. Ναι. Δηλαδή είσαι αυτό που λες του θυμικού του συναισθήματος. Και επειδή σας έχω δει λίγο και μαζί, όντως αυτός είναι που προσγειώνει. Είναι με τις πτήσεις του λοιπόν. Ναι, 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 βέβαια. Και πες μου κάτι που είμαι περίεργη. Εγώ σας βλέπω και ξέρω ότι δεν είναι ψεύτικο αυτό. Δηλαδή κάπως το κρατάτε, το μεταλλάσσετε και το εξελίσσετε, γιατί ποτέ δεν είναι το ίδιο μια σχέση η αρχή με το τέλος, θα ήταν αφύσικο, αλλά το κρατάτε ζωντανό, δεν το αφήνετε απλά να υπάρχει τη σχέση σας, μένει ζωντανή. Πώς το κάνετε? Το είπες πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι να μπορείς να μεταλλάσσεις με έναν τρόπο τη σχέση και την πορεία της και να την προσαρμόσεις και στα δεδομένα της εκάστοτε εποχής, όταν αυτό δεν είναι πιστικό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και εμείς υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είμαστε κάθε φορά το ίδιο περίοδο στη ζωή μας. Πώς το καταφέρνουμε? Κάποιος κάνει πάντα περισσότερα από τον άλλον. Συνήθως κάνουν οι γυναίκες πιο πολλά.
Είμαστε, να σου πω κάτι, το έχω δεχτεί, ενώ παλιά ήμουν πιο κάθετη. Οι γυναίκες, επειδή συναισθηματικά είμαστε πιο σύνθετες, όσο, ναι, ό,τι και να βγάζουμε προς τα έξω, έχουμε καλύτερη επεξεργασία των καταστάσεων. Συμφωνώ και απόλυτα. Τις φέρνουμε σε πιο σωστή ισορροπία, αν θέλουμε. Ισορροπία είναι η λέξη. Ισορροπία. Και αν τελικά το αναλύσεις και με φίλες σου και κάτσεις και το συζητήσεις, είναι πολύ κοινά και συγκεκριμένα κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν οι σύντροφοι. Έχεις δίκιο. Τα οποία πρέπει λίγο να τα εκλογικεύεις, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σε πιάσει και τρέλα. Δηλαδή, το από τη μία μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν, όταν δεν μιλάμε για κάτι σοβαρό, ναι, 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 είναι μια υπέροχη λύση. Είναι υπέροχη. Δεν μου λες... Γιατί το ρίχνω στην τρελή, επίσης, αυτό. Μια υπέροχη λύση. Και αυτό το ρίχνω στην τρελή, εγώ το κάνω πάρα πολύ και στη δουλειά μου. Ναι, δεν αναλώνεσαι σε... Ναι, όχι όταν υπάρχει λόγος σοβαρός, για όνομα του Θεού. Όχι, στις μικροεντάσεις λες, μωρέ, τώρα. Ναι, οι μικροεντάσεις και λίγο αυτά τα χαζά, τα καθημερινά που υπάρχουν παντού, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, δεν τα προσπερνάω. Παλιά λίγο με πειράζανε, τώρα δεν ασχολούμαι. Φροντίζεται ένας τον άλλον, το ξέρω. Εσύ βέβαια. Τον, ναι, φροντίζεις, ναι, μαγειρεύει, του κάνεις, ναι, πιο, ναι, κλασ... ναι. Αυτός πώς σε φροντίζει? Νομίζω ότι ξέρω ότι υπάρχει ένα νιάξιμο πάντα και ότι αν χρειαστώ κάτι, οτιδήποτε, θα είναι πάντα εκεί. Ότι θέλει να είμαι καλά, δεν θέλει, τώρα ας πούμε που έχω δυνατήσει και φάει και κάτι παραπάνω. Βρε, δεν θέλω, του λέω, ρε παιδάκι. σε νοιάζεται πραγματικά σαν, ναι, και σαν γονιός και σαν σύντροφος. Είναι νιάξιμο αυτό. Ναι. Μετά τα χρόνια γίνεται και γονικό. Σε τι είστε τελείως διαφορετικοί και σε τι ίδιοι? Α, καλά. Τελείως διαφορετική στα ακούσματα. Ναι. Τι ακούσε εσύ και τι ακούει αυτός? Ένα πες. Καλά, εγώ άκουσα να δεις. Καλά, γενικά να βρω έναν άνθρωπο που να ακούει αυτά που ακούω εγώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι ακούς? Κοίταξε, εγώ γενικά, επειδή μεγάλωσα, αυτά δεν τα είπαμε, σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς μου άκουγε πολύ ρετρό, καντάδες, γούναρι και ήμουν και σε πληθυστική χοροδία με τον μπαμπά μου. Έψελνα. Συνεχίζει και αποκαλύπτεται, ναι. Να το πω αυτό. Ναι. Ναι. Τι ακούς, ψαλμούς? Ακούω παλιές οπερέτες ελληνικές, Θεόφραστο Σαγκελαρίδη, ακούω γούναρι, ακούω Ατίκ. Αχ, σ' αγαπώ. Αυτά είναι στα δικά μου, τα πολύ προσωπικά μου. Ακούω πάρα, πολύ παλιά, πάρα πολλά παλιά τραγούδια. Ακούω σύγχρονα, ωραία λαϊκά. Δεν μπορώ τη ροκ σκηνή, δεν μπορώ τη metal σκηνή. Και δεν μπορώ και την ηλεκτρονική μουσική που ακούει ο Αντώνης, μου βαράει τον εγκέφαλό μου. Σε σημείο να θέλω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ωραία. Αυτό το δέχομαι σε διαφορετικότητα. Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος σας καυγάς? Το μικροκαυγάς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η ακαταστασία μου. Είσαι εσύ ακατάστατη και αυτός όχι? Εννοείται. Εγώ είμαι μια τριλή, καλλιτέχνης, ο Ντόνης ή το στρατιωτικός. Ναι, ναι, βέβαια. Σωστό. Θέλω λίγο να βάλουμε και, ας πούμε, να δώσουμε και μια διαφορετική διάσταση, λίγο πιο επιστημονική. Τα ακούω αυτό που λες. Τα ακούω. Αυτό νομίζω πιο πολύ. Και η μουσική. Δηλαδή, στο αυτοκίνητο δεν αντέχω να ακούω μπακαμπούκα, μπακαμπούκα, δεν μπορώ. Και αυτό το ακούω. Εμένα ανακάλυψε πρόσφατα μπάρμπεκιου με τέκνο. Και θα φύγει και αυτός και το μπάρμπεκιου και το ηχείο μαζί. Θα φύγουνε. Θα φύγει. Μην κάτσε. Έφυγε και κατάρα. Έφυγε και κατάρα. Έχω. Αυτό εγώ δεν το αντιμετωπίζω. Ξέρεις τι με ενοχλεί γενικά? Τι? Με ενοχλεί. Με ενοχλούν πράγματα που δεν υπάρχει συνέστημα. Mm. Γιατί αυτή η μουσική δεν έχει συνέστημα. 100% μαζί σου. Εγώ θέλω να ακούω μουσική και να κοιτάω τον ουρανό και να σκέφτομαι. Ό,τι θέλω να πονάω μόνη μου, για τους λόγους μου. Τα φτιάχνω και λίγο στο μυαλό μου. Βέβαια. Και εγώ και βουρκώνω, χωρίς να έχω λόγο. Να είμαι ευτυχισμένη, βουρκώνω με μερικά κομμάτια. Και εγώ. Έτσι, χωρίς λόγο, γιατί το γουστάρω. Γίνεται και το μήνα, χρειάζομαι. Γιατί είχαμε τόσα χρόνια εμείς οι δύο να βρεθούμε. Ξέρω, χαμένα αδέρφια νιώθω. Κάναμε πολλά χρόνια να βρεθούμε. Έχω τώρα, θα έρθω σε ένα πεδίο, αλλά δεν θα το θίξω έτσι όπως νομίζω θα το θίξω. Είσαι ένας άνθρωπος που μίλησε ανοιχτά για την προσπάθεια για το παιδί, για να ξεμπλέξεις.
Ναι. Δεν ξέμπλεξες ιδιαίτερα. Χειροτέρεψες. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος. Εκεί άκουσα πολλά πράγματα που έχεις πει και διάβασα. Και αντελήφθην ότι ο λόγος που θέλεις πολύ ένα παιδί είναι γιατί έχεις πάρα πολύ αγάπη και εσύ και ο Αντώνης και θέλετε να τη δώσετε εκεί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Ότι αισθάνεστε ότι θα ναι, μπορούσατε. Αυτός. Αυτό ακριβώς. Ούτε ναι. γιατί έτσι πρέπει, από μέχρι μια ηλικία, ούτε για την ολοκλήρωση, γιατί θεωρώ ότι είστε μια χαρά μεταξύ σας. Καλά, γενικά, κοίταξε να δεις. Πολλές φορές και ο ερχομός του ενός παιδιού τα κάνει καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ποτέ στάσιμα, δεν μένουν σταθερά. Οι συνθήκες ζωής ενός ζευγαριού δεν μένουν ποτέ σταθερές. Είναι σίγουρο και να ξέρεις ότι στο δικό μου μυαλό, που εγώ είμαι ένας άνθρωπος που από απόφασή μου δεν έχω κάνει ακόμα παιδί, βέβαια έχω μάθει τη ζωή μου να μην λέω ποτέ. Μπορεί στα 55 μου να θελήσω να υιοθετήσω, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι ναι. στιγμής είναι μια συνειδητή απόφαση ότι δεν έχω παιδί που είμαι 45. Ναι, πλέον είναι και η δική μου συνειδητή απόφαση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πλέον το έχω βάλει στο μυαλό μου. Η Άνιστον, και έρχεσαι ακριβώς στην ερώτηση που θέλω να κάνω. Η Άνιστον, που είναι η αιώνια αγαπητικιά του Hollywood, που όλοι αγχώνονται ότι το κορίτσι έχει γίνει 52, δεν έχει παιδί, δεν έχει άντρα, πώς θα ζήσει. Είπε λοιπόν ότι ποτέ δεν είχε ιδιαίτερο άγχος για το happy ending της ζωής της. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος, λέγε, δεν καταλαβαίνω καν το άγχος σας εσάς, γιατί εγώ δεν το έχω. Που της λέγανε εξής, μα πώς θα γεράσεις. Και ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, στο σενάριο να φτάσεις 70, 80, 100 να φτάσετε. Να κορακοζόητη με τον Αντώνη. Και να μην σκάσει παιδί, ποτέ. 100 θα φτάσω. 100 θα φτάσω, είμαι σίγουρη εγώ. Γιατί είπαμε Πασταφλόρα και Μπενάκης Βγενάκης, ναι, είναι καλέ. Η συνταγή για τα 100. Ναι. Πώς θεωρείς ότι, πού θα σας βρούνε τα βαθιά γεράματα με τον Αντώνη. Που θα ήθελες, όχι που θα σας βρω. Καταρχήν άκου να σου πω ειλικρινά, επειδή γενικά έχω πάρει πολλά μαθήματα τα τελευταία χρόνια από τη ζωή μου, δεν μπορώ να σου το πω τα βαθιά γεράματα, ούτε με πιέζει να σκεφτώ. Με πιέζει να το σκεφτώ. Καταλαβαίνω τι μου λες. Σε ένα ιδανικό σενάριο, θα ήθελες να έχετε φύγει, ξέρω, από την Αθήνα, να είστε στο νησί, να έχεις το κτήμα σου, δηλαδή, ξέρεις, σαν εικόνα. Ξέρω, παλιά εγώ δεν είμαι και πολύ σταθερή σε αυτά, δηλαδή παλιά έλεγα να φύγω να πάω στο χωριό. Τώρα θέλω να μείνω στην πόλη, θέλω να δουλεύω ασταμάτητα, δεν ξέρω. Αυτό όμως που θέλω να σου πω ένα λεπτό στο προηγούμενο, mm-hmm. γιατί είναι καλό να πούμε και δύο πράγματα γι' αυτό, ότι όταν το είπα εγώ το είπα για να... λυτρωθώ, για να νιώσω καλύτερα, να απεμπλακώ από όλο αυτό. Από την ερώτηση, ρε φίλε, γιατί δεν κάνετε ένα παιδάκι. Αυτό. Έτσι. Αυτό που αντιμετώπισα μετά ήταν χειρότερο. Γιατί μετά ήταν. Σε κοίταζε ο άλλος με ίκτο, με λύπη. Είναι τραγικό, το νιώθω πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν θέλω να πω τώρα, μέσα από εδώ που μιλάνε δύο γυναίκες που φαίνονται ότι είναι και λίγο, ας πούμε, συνειδητοποιημένες και έχουν βρει τις ισορροπίες τους με έναν τρόπο. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εγώ δεν το είπα για να με λυπηθεί κανείς. Γιατί και τώρα είμαι σε μια φάση που έχω πει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα εγώ προσωπικά στη ζωή μου. Και αν κάποια στιγμή θελήσω, μπορεί να το ξαναπαλέψω. Καλά, αυτό ήθελα να σου ούτε πω. Ούτε βασανίστηκα πολύ, ούτε ταλαιπωρηθήκα πολύ. Τα έκανα όλα επειδή το γούσταρα πολύ, το ήθελα και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν έτυχε, δεν έκατσε. Εξακολουθώ να είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες και θα κλείσω την κουβέντα μας λέγοντάς σου κάτι που είναι μία σκέψη μου για σένα και θα ήθελα να μου την επιβεβαιώσεις ή να μου τη διαψεύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είσαι ένας άνθρωπος που στα μεγάλα και σημαντικά της ζωής του της, είτε λέγεται παιδί, είτε λέγεται μελούμενα, είτε λέγεται αποτίμηση, είτε λέγεται απολογισμός, είσαι ένας τρομερά φιλοσοφημένος, ολιγαρκής και γι' αυτό ευτυχισμένος άνθρωπος, που δεν έχεις ιστερικές φιλοδοξίες, δεν έχεις αιμονές και μονομανίες, δεν έχεις εγωισμούς μεγάλους. Άρα γι' αυτό θεωρώ ότι είσαι πολύ ευτυχισμένη και ταυτόχρονα στα μικρά και καθημερινά μπορεί να τσουρωματιέσαι, ενώ να αγχώνεσαι και τα λοιπά. Είναι ακριβώς, να σου πω κάτι, το έχεις περιγράψει, με έχεις περιγράψει όπως ακριβώς είμαι. Ακριβώς. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Δηλαδή... Αυτό είμαι ακριβώς. Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, επειδή τα είπαμε όλα στο ψυχαναλυτή, ότι επειδή γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που φαίνομαι ότι είμαι κοινωνική και τα λοιπά, mm. κοινωνική είμαι,
Αγαπάω πάρα πολύ την επαφή με τον κόσμο. Και αυτό που αγαπάω στο still standing είναι ότι γνωρίζω νέους ανθρώπους με πολλά ενδιαφέροντα. Κάποιους πιο αστείους, κάποιους λιγότερο αστείους. Καθημερινούς δικούς μας ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και εκεί φαίνομαι κοινωνική. Στη ζωή μου την καθαρά προσωπική. Είσαι πολύ ιδιωτικός άνθρωπος. Έχω πολύ λίγους ανθρώπους που είναι στη ζωή μου και που ξέρω ότι θα μείνουνε. Γιατί τα πάντα είναι ρευστά, όπως ξέρεις κι εσύ. Και ποτέ δεν ξέρεις για κανέναν τι γίνεται. Ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου, ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου, βρίσκεις εμπόδια, ας πούμε, σου πέφτουν οι μάσκες. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ο χώρος και η πόρτα μου ανοίγει για πολύ λίγους ανθρώπους. Θέλω να σου πω ότι είναι μία από τις ωραιότερες συνεντεύξεις. Δεν έχω κάνει πάρα πολλές στη ζωή μου, αλλά έχω κάνει που είχα. Και είσαι και ένας από τους ανθρώπους που ενώ ήσουν ένα μυστήριο που δεν ήξερα πολλά πράγματα για σένα, τελικά και δεν ήσουν, γιατί η Μαρία Μπεκατόρου της τηλεόρασης με τη Μαρία Μπεκατόρου την καθημερινή, αν κάποιος θέλει να κοιτάξει λίγο πιο βαθιά, δεν έχει διαφορές. Δεν έχεις περσόνα τηλεοπτική και μη τηλεοπτική. Είσαι ένας άνθρωπος αληθινός, όπως είσαι, με τα καλά σου και με τα στραβά σου, και έτσι πορεύεσαι. Και εγώ αυτό το εκτιμώ τρομερά στο χώρο της περίφημης showbiz. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κι εγώ. Κόψτε την, κυρία, κόψτε την. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω ότι όλα αυτά που είπα σήμερα, όλα αυτά μαζεμένα, δεν τα έχω πει ποτέ. Ποτέ δεν τα έχω πει. Επίσης, για να το κάνει ένας άνθρωπος αυτός που είναι μπροστά στα φώτα, πρέπει να έχει έμπνευση, δηλαδή με παρέσυρες υπέροχα, και τελικά αποδεικνύεται ότι, δόξα τω Θεώ και κάνω το σταυρό μου που στο λέω, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που παίρνουν συνεντεύξεις και ενδιαφέρονται για τα πιο ουσιαστικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κινήσει σαν το φωτάκι. Συμβαίνει παιδεία, συμβαίνει καλλιέργεια, σημαίνει σωστή ανατροφή, μπαμπάτες μας, μαμάτες μας, όλα αυτά. Ωραία, μου τάζεις ότι όταν τελειώσει η καραντίνα, ναι, θα δοθούμε. Ναι. Εντάξει, δεν θα πάμε για τρέξιμο αυτή τη φορά όμως. Όχι, ξέρω που θα πάμε. Εντάξει. Το έχω ήδη φτιάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, ρε Σιμίνα. Και να περνάς καλά και να κρατάς αυτή την ισορροπία στη ζωή σου όπως και όσο μπορείς, και να μην την, να μην τη χαρίσεις ποτέ σε κανένα να στη χαλάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε φιλώ. Φιλάκια. Γεια. Yeah. Και μετά από απολαυστική Μαρία Μπεκατόρου, θα σας πω και για μια απολαυστική νέα σειρά στο Netflix. Δεν είναι ακριβώς απολαυστική με την έννοια χαχά, αλλά μια υπέροχη σειρά, η οποία είναι τουρκική, παιδιά. Δεν το περίμενα. Λέγεται Ήθος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ο δικός της αληθινός τουρκικός τίτλος είναι Bir Başkadir, που σημαίνει είναι κάτι άλλο. Και είναι μια άρτια, φανταστική καλλιτεχνικά σειρά. Δεν έχει σουλτάνους και τέτοια αυτά που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Τρομερή σκηνοθετικά, με πλάνα της Κωνσταντινούπολης που σε πιάνει έρωτας, δηλαδή, γιατί έχει και από πάνω και από ψηλά καταπληκτικά. Και αφορά στην πραγματικότητα το διχασμό και τις προκαταλήψεις της σύγχρονης Τουρκίας. Είναι, θα σας έλεγα, η πρώτη τουρκική σειρά που εγώ βλέπω που έχει τόσο υψηλό πρεστίζ και κοινωνικοπολιτική δραματική, ας πούμε, διάσταση. Και είναι και πολύ σημαντικός και γνωστός και ο σκηνοθέτης και δημιουργός της και σεναριογράφος. Η πρωταγωνίστρια εμένα είναι στην καρδιά μου. Να σας πω πολύ γρήγορα την υπόθεση, γιατί εμπλέκει διάφορους χαρακτήρες, είναι σπονδυλωτή σειρά. Η Μέριεμ λοιπόν είναι πρωταγωνίστρια, η οποία είναι καθαρίστρια, προέρχεται από προάστια, είναι τουρκάλα με μαντήλα, για να καταλάβετε, έτσι, πολύ παραδοσιακή, αλλά που και που λιποθυμάει χωρίς λόγο. Και αφού την ψάχνουν εξονυχιστικά ιατρικά και δεν βρίσκουν να είναι κάτι οργανικό το πρόβλημά της, την παραπέμπουν. Θεωρούν ότι είναι ψυχογενείς παράγοντες και την παραπέμπουν σε μία ψυχίατρο. Η ψυχίατρος λοιπόν ανήκει στην πιο κοσμική πλευρά της Τουρκίας, πάρα πολύ μοντέρνα, πάρα πολύ πλούσια, πολύ καλή οικογένεια. Μάλιστα σε μία σκηνή δείχνει την ψυχίατρο στο σπίτι των έτσι μεγαλοαστών γονιών της, που νομίζω η μάνα της παρατηρεί ότι πλέον σε όλες τις τουρκικές σειρές πρέπει να υπάρχει και μία με μαντήλα, που είναι τελείως διαφορετικού mentality. Μπλέκουν βέβαια και άλλοι χαρακτήρες μέσα. Σας τη συστήνω πάρα πολύ όμως αυτή η σειρά. Ήθος λέγεται, ψάξτε τη στο Netflix να τη δείτε.
Και εσείς θα τη δείτε το ήθος, αλλά και εγώ θέλω να δω και άλλες σειρές. Και τώρα έτσι μου ήρθε ότι Αρούλη σε σένα μιλάω ή και σε κάποιον ακροατή που μπορεί να είναι πάρα πολύ γαλαντόμος και γενναιόδωρος, διότι Χριστούγεννα έρχονται. Και εγώ πάρα πολύ θα ήθελα μια The Frame της Samsung στο σπίτι. 55 ίντσες είχα υπολογίσει, αλλά και κύριε Στέφανε, και λίγο παραπάνω να το ρίξουμε σε ίντσες, δεν πειράζει. Το λέω εγώ, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα έρχονται, ένα δώρο θέλω κι εγώ σαν τον άνθρωπο. Απλά αναφέρω The Frame Samsung, The Frame Samsung. Πλήση εγκεφάλου λέγεται αυτό, να μου την πάρει κάποιος. Σε άλλα νέα, θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Μαζί θα τις περάσουμε, παιδιά, τις γιορτές. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ευχάριστοι, να μας βοηθήσει και επικαιρότητα. Οι καλεσμένοι μας θα βοηθήσουν. Φιλιά πολλά, ήταν το Been There Done That με τη Μίνα Μπυράκου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.